Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Δεν θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεγού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεγούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Χαίρετε και από εμάς. Τι έγινε, πήγαν οι Τούρκοι ακόμα? Μην πάθουμε καμιά ζημιά, να πούμε. Πώς θα μπουν οι Τούρκοι, ρε Κώστα? Έτσι, εύκολα μπαίνουν οι Τούρκοι. Πώς θα μπουν οι Τούρκοι? Γεια σας και από μένα, είμαι ο Γιώργος Σαράντος. Είχα να έρθω αρκετό καιρό, ναι, επιτέλους. Με κάλεσε. Σώθηκε η ομάδα σου, ο Μακεδονικός. Ακόμα όχι. Έχει αρκετά παιχνίδια ακόμη. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα. Καταρχήν να πούμε ότι απεδείχθη ότι οι Άγγλοι έχουν καλύτερους βιολογικούς ρυθμούς. Είδαμε το Γιουβέντους Τότεναμ, με τετράδα η Γιουβέντους, Σάντρο Κελίνι, Μπενατία και Ντεσίλιο. Με τον Κέρκ Ντάγκλας Κώστα δεξιά και τον Βαρύ Μάντζουκιτς αριστερά. Έχασε μεγάλη ευκαιρία μετά το 2-0 να το κάνει 3-0 και τέτοια. Να πω ότι όταν χτυπάει το πέναλτι ο Ιγουαΐν και δεν το χτυπάει καλά, δηλαδή... Στη ο μέση και ψηλά. Όχι, το πρώτο πέναλτι ο Γιώρης. Απέκρουσε, μερικός που λέμε. Μερικός απέκρουσε και έχει κάνει τον γκολ, ωραίο γκολ. Μετά ξανά πέναλτι, θα μου πεις,
έχει βάλει γκολ, έχει βάλει πέναλτι. Είναι στη φόρμα του, δεν θα του πει, μην το χτυπάς. Να που το χτυπάει, τέτοιο πέναλτι έχω δει στο Χαριλάου το 83. Άρης Καλαμαριά. Και μάλλον Καλαμαριά Άρης, με γηπεδούχο την Καλαμαριά στο Κλεάνθη Σαουρίδης. Σαουρίδης. Στο Κλεάνθη Σαουρίδης. Έτσι ξαναβαπτίστηκε. Κακό το βγάλανε οι Βικελίδης. Πρέπει να το βγάλουν Κλεάνθη Σαουρίδης. Πρέπει να τα αλλάξουν ονομασία. Κακό το έχουν Κλεάνθη Βικελίδης. Ποιο το είχε σουτάρει από την Καλαμαριά. Σουτάρει ο Άρης το 88 πέναλτι. Ποιο το χτύπησε, ο Κούης. Έτσι ακριβώ όπω το χτυπάει ο Μάντζουκιτ, λέω, ο Ιγκουναίν στο 2-0, ψηλά. Στη μέση της εστίας και αποκρούει ο Σιμεούνοβιτς μαζί με το δοκάρι. Μάλιστα. Αποβάλλεται ο Σιμεούνοβιτς, γίνεται κάτι και μπαίνει ένας Θωμαίδης. Ναι, έπαιξε αρκετά χρόνια. Ένας κοντός, χοντρός, ναι, χοντρός, ο οποίος έπαιξε μετά στα γεράματα στο Πανόραμα. Και πήρε Καλαμαριά τον πόντο τότε που ο Χάρι Κλίν είχε αγοράσει όλο το δεύτερο γύρο. Είχε αγοράσει ο Χάρι Κλίν όλο το δεύτερο γύρο. Ξεκίνησε από ΑΕΚ Καλαμαριά 3-3. Έλεγε ο Δανίλη, μάχη για τη σωτηρία τώρα άρχισε, πιστεύω και θέλω να πιστεύω. Ο Μιχάλης, ο Κωτίδης και οι άλλοι, το Πασόκ πλήρωνε να πούμε. Πολύ καλά. Πίσω μας πας ναι, τώρα. Ναι. Είδα αυτό, οι ακροατές είδα μας αυτό να το πέναλτι, ρε, και θυμήθηκα. Τι θυμήθηκε. Το Σιμεόνοβιτς, το μεγάλο Σιμεόνοβιτς να πούμε. Το μεγάλο Σιμεόνοβιτς. Μεγάλο θεματοφύλακα. Πεκταράς είναι ο Κέιν. Αυτό είναι Πεκταράς. Και θα δώσει καμιά 100 εκατομμύρια, βλέπω η Ρεάλ, για να τον πάρει. Κέιν, είναι κοντά φίλε, στον γκολ, είναι Πεκταράς, δεν μπορούσε να του σταματήσει. Με ένα 92 center for τρίπλα στο γύρο Μπουφόν. Έγινε ρόμπα ο Μπουφόν, σταματήστε το πια, φτάνει. Τρώει το δεύτερο γκολ εκεί χαμηλά στην κλειστή γωνία. Φτάνει. Δέχεται, σου είπα, δέχεται θα λες, όχι τρώει. Τρώει. Δέχεται, ρε, πότε θα σε μορφώσω εσένα, ρε τέρας, πότε θα σε μορφώσω. Πασόκ έχουμε, φίλε. Πασόκ έχουμε. Το λοιπόν, νέο Πασόκ θα μάθουμε να με. Δεν μαθαίνουμε να μιλάμε, μαθαίνουμε να οικονομάμε. Κατάλαβε, θα πούμε. Λέγε, τι έχει, σε έβγαλα τηλεόραση και. Όχι, άσε με. Φύγες, να πούμε, λέγε, το μισάωρο. Μα δεν ήξερα, δεν ήξερα. Με έκανε ρόμπα, άσε να πούμε. Άσε, με έκανε ρόμπα, είπε ότι δεν έχει την τετράδα που επιθυμεί, είναι μόνο ένα, μου την αίσθησε, πήγαμε εκεί και με έκανε ρόμπα. Δεν ξαναπερνάω από τα σφαγεία έξω ούτε για αστείο να πούμε. Όχι να έρθω να πούμε. Τώρα γιατί. Στην τηλεόραση. Νιώθεις άσχημα για την εμφάνισή σου να πούμε. Όχι, καλούτσικο είμαι ακόμα. Στέκομαι. Γι' αυτό έλεγαν και οι ακροατοί τηλεθεατές. Τι λέγανε. Ωραίος κουστούμι, αυτός φαρδικόκαλος να πούμε και φαρδίμεσος κτλ. Λοιπόν. Πριν σου πω οτιδήποτε. Ναι. Να στείλουμε τα χαιρετήματά μας στην κυρία Μαρία Χατζή, η οποία είναι χειρομάντισα. Χειρομάντισα. Για τους ανθρώπους που η δουλειά τους κάνει κοιλιά. Τα αισθηματικά τους κάνουν μεγάλη κοιλιά, που αναρωτιούνται ποιο είναι το επόμενο βήμα στη σχέση του με το αντίθετο φίλο. Υπάρχει απάντηση στο πέρασμα της Ανατολής. Η κυρία λοιπόν με σεβασμό και εμπιστοσύνη θα βρει λύση σε ό,τι σε προβληματίζει, με τη χειρομαντία να πούμε. Έτσι μου λέει το χαρτί εδώ. Εγώ θα πάω με το κόκκινο, να δει την παλάμη του κόκκινου και είναι τα σεβτζουκάκια, τα σμυρνέικα, τα δάχτυλα να πούμε, να μας πει το μέλλον. Αυτή είναι η γραμμή της ζωής. Εσύ δεν πιστεύεις τα αντεράς, να πιστέψεις σε αυτά εδώ. Άμα είναι χορηγός, δεν είναι παραμυθά. Έτσι, λοιπόν, διευκρίνησε. Θα πάω διευκρίνησε, να πούμε. Θα κλείσω ένα ραντεβού. Τα αντεράς δεν πιστεύεις εσύ, θα πιστέψεις σε αυτά να πούμε. Στο 6949-774-263. Κοίταξε να δεις. Εντάξει. Μια τσιγκάνα κάποια στιγμή με είπε να πούμε έτσι που είχα πάει. Ότι θα χάσει τα μαλλιά σου. Τα μαλλιά σου όλα. Όχι, με λέει τσιγκάνα. Κάποια προσώπα τα λέει δεν σε συμπαθούν. Τι πιο φυσιολογικό να πούμε. Είναι δυνατόν να σε συμπαθούν τα προσώπατα. Τα προσώπατα. Λέω τι προσώπατα είναι αυτά. Λέει κοντινά σου προσώπατα το 94-95. Ήμουν στην παραλία τη Επανομή εκεί και είχα πάει με το τοπιάνκι να κάνω μπάνιο. Βγήκε εκεί τσιγκάνα να πούμε. Καλέ να σε πω το μέλλον σου, να σε πω το μέλλον σου. Τι μέλλον να με πει. Αν με έλεγε ότι θα ήμουν με το κόκκινο εδώ πέρα, με βγάζει τάντερα. Την τσιγκάνα την άνοιγα, τη χαστούκια να πούμε τα προσώπατα. Μα... Κάτι προσώπατα λέει. Λέγε. Το μέλλον σου ήταν να πούμε φοβερή. Η εξέλιξή σου είναι φοβερή. Σε γνωρίζει να πούμε όλη η Ελλάδα. Και τι. Παίρνουν από τα κύθρα τηλέφωνα, από την Ορεστιάδα κλπ. Έχει γίνει να. Και εγώ δεν ξέρω τι. Τι είναι η Ελλάδα, μια πορδίνη Ελλάδα. Το μεταξύ. Μοιάζει και τον Γιούλ Μπρίνερ, λένε. Κύριε Σαράντο, τι κάνει ο Γιούλ Μπρίνερ, θέλουν να μαθαίνουν από μένα νέα σου. Ναι. Μα άκουσε, βάτσαν Γιούλ Μπρίνερ. Γιούλ Μπρίνερ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ναι. Έχω επισημάνει κάποια και θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις για να αναβαθμίσουμε λίγο την εκπομπή μας. Για να την αναβαθμίσουμε. Πριν να την αναβαθμίσεις. Ναι. Είδες τότε να μπρε. Είδα, η τότε να μ' άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα περάσει ό,τι ένα γκολ θα βάλει. Έπαιζε μαζική άμυνα Γιουβέντους, με θύμισε Χελένιο Χερέρα, αν θυμάσαι, επί Ίντερ. Δεν τον πρόλαβες. 2-0 και όλοι πίσω. Κέρδιζε ο Χελένιο Χερέρα με 0.5 και όλη η ομάδα ήταν πίσω η Ίντερ. Μου θύμισε αυτή την εποχή. Ναι, αλλά δεν βγήκε σε κόντρα η Γιουβέντους. Έκανε μια μπουκα και ο Ντάγκλας Κώστα, ο Κέντ Ντάγκλας, στον μπακ τον Ωριέ, του πήρε τον πέναλτι, πήγε ο άλλος, το χτύπησε στη μέση της εστίας.
Εντάξει, πάει η Γιουβέντους τώρα δεν. Η Αγγλία είναι Αγγλία. Πάει, τη σεβόμαστε. Η Αγγλία είναι Αγγλία. Πρέπει να τη σεβόμαστε. Είναι αναβαθμισμένο το ποδόσφαιρό τη. Ναι. Λοιπόν. Ο Ποκετίνο ο Σία του Μάκη του Γκαγκάτση πήρε προβάδισμα να πούμε. Ο προπονητής. Μάλιστα. Λέγε λοιπόν, σε ακούω. Να με ακούσει. Έχει παρατηρήσει. Εσύ, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Πώς πάει ο επιθεωρητής στο σχολείο και λέει, ξέρω εγώ. Επιθεωρητής Κλουζό, ναι. Επιθεωρητής και τα λοιπά. Πώς είναι αυτός ο οποίος πάει στη διατροφικό αυτό, βλέπει τα μαγαζιά, το υγειονομικό να πούμε. Ναι. Εσύ είσαι εδώ. Τι να πω. Θερβένα γάς να πούμε. Σε έβαλε ο Ανδρώνης εδώ επειδή είσαι μακεδονικός να πούμε, να αναβαθμίσεις. Να αναβαθμίσουμε λίγο την εκπομπή μας και θα σου κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Είσαι έξυπνος και πιστεύω να κάνεις τις διορθωτικές κινήσεις. Μάλιστα. Την προηγούμενη Τετάρτη έχεις δύο αξιόλογα παιδιά εδώ, τον Κτηνίατρο και τον Χατζινάκο. Ναι. Εκτός από ποδόσφαιρο ξέρουν και άλλα πολλά πράγματα. Τους κάνω και παρέα για να νιώθω και νέος εγώ. Όμως, το δίαιρο αυτό αναλώθηκε στο Αρούλης και Ξανθούλα. Ξανθούλα και Αρούλης. Ναι. Νομίζω οι φίλοι ακροατές μας, οι πολυπληθείς, δεν θέλουν να ακούν αυτή την αντιδικία μεταξύ Αρούλη και Ξανθούλας, αφού και ο Κυρτάσος, εκείνος ο Μιλίχιος, ο Παοκτσής, πήρε τηλέφωνο μετά από 3/4 και λέει: επιτέλους ρε ράπε, έλεος, ας πούμε. Τον οποίο χθες το βράδυ. Η Ρίστο εν παρόδο, ο φίλος μας ο Γιάννης, ο αγαπημένος μας Γιάννης, ο ηχολήπτης μας που τον αγαπώ πολύ, τον καταχώνιασε. Ναι, είχε το λόγο του. Ναι. Νεράκι κρύο θέλω. Ο Στέντορας ο Γιάννης με τη στεντόρια φωνή, τον φίλο μας τον Παοκτσή να πούμε, τον έκανε σε χθες μπίλες. Σ' αγαπάω Γιάννη. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση αυτή. Ναι. Ή θα τους φέρνεις κατά μόνας, είναι ελληνική φράση αυτή. Τι είναι αυτό? Κατά μόνας, μοναχός. Μοναχός θα έρθει ο Κτηνίατρος. Ναι. Και ο Χατζινάκος. Μόνοι τους. Ή θα τους ντουμπλάρεις με άλλους. Ναι. Μεταξύ τους η εκπομπή συνουσιάζεται, να το πω στα καθαρευουσιά ελληνικά. Ναι. Γιατί Άρης και Ξανθούλα, Άρης και Ξανθούλα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Παίρνει ο φίλος μας ο Νίκος ο Παοκτσής από τα Γιαννιτσά. Ναι. Μάθαμε ρε παιδί μου πού αερίζεται εκεί στη Νέα Μεσύμβρια ο Βιερίνια, πού ουρεί ο Πρίγιοβιτς κλπ. Ένα δύο ώρα την προπαρασμένη Παρασκευή είχε να κάνει με το. Το πήραμε, παλικάρι μου. Ναι, αγόρι μου, το πήραμε. Πες μας κάτι, ρε Νίκο, είμαστε και συμπατριώτες. Πες μας κάτι από το Περού στο οποίο πήγες. Πες μας για τη Λίμα, για το Μάτσου Πίτσου. Μας πήρες εκεί φαλάνγκη. Το πήραμε, αγόρι μου. Το πήραμε, παλικάρι μου, το πρωτάθλημα. Το πήραμε. Οπότε σηκώνεται η γυναίκα μου και λέει: βλέπω, Γιώργο, μένω ψηλά στις οικές. Βλέπω ορδές να κατεβαίνουν, λέει, προς τα κάτω. Λέω: τι συμβαίνει. Λέω: ακούνε Ραπτόπουλο. Και επειδή πήραν το πρωτάθλημα, πάνε οι Παοκτσίδες για το Λευκό Πύργο, να πω. Ναι. Ρε Νικόλα, αγόρι μου. Ναι. Lead by lead λένε οι Εγγλέζοι. Ναι. Σιγά σιγά. Για βάση οι Τούρκοι. Μηδέν απ' του τέλους μακάριζε, είπε ένας σοφός. Μαρκάριζε, είπε. Μαρκάριζε. Θέλεις να την ακούσεις αυτή την ιστορία. Ναι. Αγαπητέ Νίκο, κάνω κάποιες κρίσεις. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή ένα δύο ώρο να μιλάτε μόνο για τον Μπάουκ. Μη πει. Υπάρχουν και άλλες ομάδες. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Για πες, ένα δύο ώρο. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Μέχρι και στίβο πρέπει, και μπάσκετ, απ' όλα. Πολεμικές τέχνες, κοινωνικά, πολιτικά θέματα. Και... ένα δίωρο αυτό ήταν. Παλικάρι μου το πήραμε, γιαβρί μου το πήραμε, το κάναμε, το ράναμε. Δεν το πήρανε. Λοιπόν, άρα ο Αντωνιάδης έχει προβάδισμα. Σίγουρα έχει προβάδισμα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Ναι, εσύ ποιος θες να το πάρει. Εγώ θέλω να το πάρει θεσσαλονικιώτικη ομάδα, να χαρούμε λίγο εδώ επάνω στη Θεσσαλονίκη. Εσείς τι αλλά... εσύ μακεδονικός. Ναι, κομπέζεις. Ο μακεδονικός είναι όμως κατά κάποιο τρόπο θυγατρική του ΠΑΟΚ. Από πού είναι θυγατρική του ΠΑΟΚ? Εντάξει, να πούμε, ο πρόεδρος συμπαθεί και λοιπά. Οι εκεί συμπαθούνται στο μακεδονικό είναι όλοι του ΠΑΟΚ. Πόσοι είστε εκεί? Είστε 30 άτομα, φίλα 30. Όσοι πεθάνανε τα τελευταία 10 χρόνια. Πεθάνανε καμιά χίλια. Εκεί στο θάνατο εσύ είσαι. Αμέσως στο θάνατο και λοιπά. Λοιπόν, ναι. Αυτά, ναι, και ας με συγχωρέσει ο συμπατριώτης μου ο Νίκος. Έχει άλλα θέματα τώρα. Έχει άλλα θέματα τώρα. Είδες πάω κάρα εχθές το βράδυ. Δεν είδα. Έθελξε, όπως λες, με την παρουσία της. Έθελξε. Εντάξει, δεν είχε και ένα, ας με συγχωρήσει ο Κούγιας. Ναι. Δεν είχε και κανέναν αξιόλογο αντίπαλο. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ κοιτάω ήταν ένας μέτριος. Τη φόρμα τη δικιά μου. Ενώ έπαιξε καλά, έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ, έβαλε 3 υπέροχα γκολ. Έκανε... έχει προβάδισμα, έχει προβάδισμα σαφώς. Αλλά, ακόμη δεν κρίθηκε τίποτα. Νομίζω υπάρχουν 9 αγωνιστικές. Νομίζω υπάρχουν 9 αγωνιστικές. Ναι. Δεν μου λες κάτι θες να μου πεις για το Βράνιες με τον Τσικρίσκι. Μου έλεγες έξω τι παιχταράδες, τι ιστορίες. Παιχταράδες είναι αυτοί, ρε. Με τον Ολυμπιακό, αν το μετέδε το μάτς ο Κοστάλας, ο Αλέξης, τον ξέρεις, τον Αλέξη τον Κοστάλα. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό πατινάζ που... μιλάει σε γυναίκα.
Όχι, ρε, πάση περιπτώσει. Ο Κωστάλλα, αν μετέδε το παιχνίδι. Καλημέρα, κυρία Έντισον. Το παιχνίδι αυτό, αν το μετέδε, ξέρεις τι θα έλεγε. Αποκρούει ο Βράνιες πραγματοποιώντας πυρουέτα με διπλό άξελ, θα έλεγε. Τι παικταράς αυτός, τι συντρεμπακάρα, ρε. Ξέρεις τι φάπες άντρωγε εκεί στα δημοσιογραφικά, άμα το λέω. Αναμετάδε το Κωστάλλας, θα πούμε το. Και ο Τσιγκρής είναι πολύ ωραίος, φαντάζομαι έτσι όπως είναι. Αν το βάλουν μπροστά στην Αγία Σοφιά με ένα κάνθινο στεφάνι, θα οικονομήσουν. Ίδιος ο ηθοποιός που υποδίεται τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν μαύρος στην πραγματικότητα. Έλα ρε τώρα, άσε τώρα. Με λαμψός και μηταράς. Μην βλασφημίζεις τώρα. Βλασφημίζεις γιατί, επειδή ήταν πιο σκουρόκρωμος. Έλα, μια χαρά είναι. Έχει ωραίο δίδυμο η ΑΕΚ, καταπληκτικό σέντερ μπακ. Και η ακραία της είναι πολύ. Νομίζω ότι υπερέχει στην τετράδα πίσω του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι υπερέχει. Τρίχες. Νομίζω ότι υπερέχει. Πάτος Βιερίνια, σαν Στούκας φεύγουν απάνω. Βαρέλα. Σαν Στούκας, θυμάσαι εδώ δεν ήρθαμε πρώτη φορά. Τι πήρανε το Βιερίνια, ο κόλος του στο κορτάρι θα κουμπίσει. Γέρος είναι, πάχινε. Τι τον πήραν αυτόν, δώσανε 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Τώρα τι, τη γλώσσα σου τη δαγκώνεις τώρα. Μου τη λες, ρε κουφά. Τι λες σου την πόρνα, τι κολοτούμπες είναι αυτές. Δεν θυμάσαι όταν ήρθαμε και είπες, τι τον πήρανε αυτόν. Χοντρός, ήταν βαρύς. Χοντρός, ακουμπάει από πόστο στο χορτάρι. Έτσι ακριβώς. Τι θα κάνει αυτός και λοιπά. Πέρασα 5 μήνες, ρε Σαράντο, ανέβηκε να πούμε. Όλη η ομάδα ανέβηκε. Ο γυμναστής του ΠΑΟΚ είναι εκπληκτικός να πούμε. Έβγαλε 10 κιλά από το Βαρέλα, έβγαλε 3 κιλά από το ΜΑΚ, τον κόλο του ΜΑΚ. Προσπαθεί να φτιάξει το Μάτος, να πατάει περιοχή. 60 μέτρα πάνω ο Μάτος, 60 μέτρα 70 ο Βιερίνια. Εντάξει, το βολεύει η θέση, ρε, η μπάκρε. Το βολεύει γιατί δεν πάει στις εκρήξεις να πούμε και τα λοιπά. Έρχεται από πίσω, πιο μεγάλος χώρος, έξυπνη κίνηση. Κοίταξε, το θέλω βέβαια με το Λάζαρο αντίπαλο τώρα στα τελικά κυπέλου. Το θέλω να πούμε με Ολυμπιακό, με τον Μαρίνε και τον. Εγώ τον Βιερίνια δεν μπορώ να τον φανταστώ μπακ αριστερό. Δεν μπορώ να τον φανταστώ. Τον είχα συνηθίσει μπροστά, τον είχα συνηθίσει μέσα δεξιά, να συγκλίνει προς το κέντρο center for, δεν ξέρω. Προφανώς αυτοί που προπονούν τον ΠΑΟ ξέρουν καλύτερα από μένα. Εγώ ναι. Δεν μπορώ να τον φανταστώ αριστερό ΠΑΟ. Στα μεγάλα μάτς πρέπει να βάλουν ένα χαμάλι εκεί από πίσω του. Ένα χαφ γρήγορο. Ας πούμε ένα τσίμιροτ που δεν έχουνε. Ήδρωσες. Τι. Έλα ρε, κάνε τη δουλειά σου. Γιατί ιδρώνεις. Τίποτα ρε, ιδρώνω. Γιατί ιδρώνεις. 5 βαθμοί Κελσίου, πώς ιδρώνεις. Είσαι θερμός. Έτσι μετά τα 70, 65, 63 υδρώνεται άμα... Άσε μας ρε τώρα, άσε μας την ηλικία μου φαγώθηκες να πούμε. Σε βλέπω σκουπίζεις να πούμε. Και τι, υδρώνει τι... Υδρώνεις Ιούνιο-Ιούλιο, τώρα πώς υδρώνεις να πούμε. Από κάτω η μασχάλη... Ρε κάνε τη δουλειά σου να πούμε, ασχολείσαι με εμένα ρε τέρας. Φαλακροκόρακα να πούμε. Εντάξει. Κόνδωρα. Ο γιατρός λέει, ναι. Η κατάργηση των εξτρέμ και η επινόηση του ψευτοκταριού αλλάζει τη φυσιογνωμία του παιχνιδιού. Περισσότερα χιλιόμετρα, περισσότερες εντάσεις, Μπουφόν, φύγε, κούρασες. Λέει για τον Ποκετίνο, ο οποίος έπαιξε χωρίς εξτρέμ, σε μια έδρα η οποία θα αντιμετώπιζε πίεση. Ο Λαμέλα και ο Έριξεν είναι οχτάρια, ο Λαμέλα δεκαρίζει κιόλας, με ένα εξάρι τον Ντάιερ και Ντεμπελέ και ένα άλλο οχτάρι τον Αλιάρ. Έσφιξε Πιάνιτς και Ντίρα και τον αμυντικά Ντάλγκλας Κώστα Μέτριο να πούμε. Κατάργηση των εξτρέμ. Κατάργηση των εξτρέμ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει πολύ ψωμάκι, πολύ ομιλία. Δεν πρέπει να πάμε σε σεμινάρια προπονητών να ανταλλάξουμε απόψεις να πούμε. Γιατί παίζει χωρίς εξτρέμ. Θα μας πει το φιλαράκι σου, ο Αλέφαντος θα μας πει. Αυτός που τα ξέρει όλα. Τα ξέρει. Ξέρω εγώ έτσι νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Ναι. Μωρένη ο κύριος Ον βούλεται από λέσσα. Την ξέρεις αυτή την παροιμία. Ο Μωρένης ποιος είναι. Ο Μωρένης, τραγουδιστής. Τι Μωρένη λέει. Μωρένη ο κύριος Ον βούλεται από λέσσε. Μίλατε κανονικά, δεν ξέρω. Όποιος είναι για να φύγει στον άλλον κόσμο, ψιλοτρελαίνεται πρωτού φύγει. Τα χάνει. Τα χάνει. Πρωτού φύγει στον άλλον κόσμο, τα χάνει. Εγώ εκεί είμαι, στα πρόθυρα να τα χάσω. Ναι. Αφού με έχεις να πούμε για τον άλλον κόσμο και στα πρόθυρα. Εγώ που μωραίνω 30 χρόνια δηλαδή, τι να κάνω δηλαδή τώρα. Ναι, για πες. Εγώ μωραίνω γενικώς να πούμε. Πώς με κόβεις εμένα. Τι θα πει μωραίνει. Εγώ είμαι μωρός 30 χρόνια. Δηλαδή, αν πάω 70, τι, θα με μωρέσει ο Θεός δηλαδή, για να με πάρει. Εσύ δουλεύεις σε όλο τον κόσμο και έχει πιάσει. Ναι. Ένας όμως σήμερα, ναι. Και δεν μ' άρεσε αυτό, ναι, ναι. Σε αντιπαρέβαλε, μάλλον σε συνέκρινε, ναι. Με το Μπουτάρι. Τι Μπουτάρις λέει, τι Ραπτόπουλος. Ναι. Τον έβρισες και τον έκλεισες. Γιατί δεν κατάλαβα. Θα τον έδερνα άμα τον είχα μπροστά μου. Γιατί δηλαδή, γιατί. Γιατί ήταν βαλτός.
Τι βαλτός ήταν. Έχεις ιδιότητες του μπουτάρι κι εσύ. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ότι... το παίζεις ανατρεπτικός κι εσύ, το παίζεις αιρετικός. Εγώ είμαι κανονικός. Το παίζεις πολίτης της, του πλανήτη Γη. Ναι. Το παίζεις άθεος. Ναι. Κλπ. Κλπ. Ναι. Τι σχέση όλες αυτές οι ιδιότητες, δεν ξέρω. Μήπως αυτές οι ιδιότητες τις έχει και ο δήμαρχός μας, δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Δήμαρχο που αξίζεται, αυτό το δήμαρχο έχετε καθήκια. Και άμα ξαναγίνουν καθήκη είσαι και φαίνεσαι. Και άμα ξαναγίνουν καθήκια εκλογές, πάλι αυτό καθήκη θα βγάλετε. Είσαι και φαίνεσαι, εσύ. Πάλι αυτό θα βγάλετε, γιατί είστε Ρόμπες ξεκούμποντες. Καταλάβατε. Δεν σας αξίζει καλύτερα. Γιατί μιλάς ρε σε τρίτο πρόσωπο. Εσύ δεν συμμετέχεις αυτά. Θα σου πω ρε γιατί είσαι. Εγώ σαν άντρας τις συναλλαγές μου τις κάνω σωστές. Θα πει τι σημαίνει. Θα σου πω εγώ γιατί αξίζεται αυτό το δήμαρχο. Γιατί παρκάρετε τα κολάμαξά σας της 20ετίας με νίζι τα νί τα περισσότερα, νίζι τα αλφα, πάνω σε μπάρες αναπήρων. Πρώτον. Δεύτερον. Είστε τεμπέληδες οι περισσότεροι στα καφενεία 8 ώρες καθισιό. Τρίτον, δεν είστε καλοί στις συναλλαγές σας. Δηλαδή, πού απευθύνεσαι τώρα, μπορείς να πεις στον ελληνικό. Πού απευθύνεσαι, παραδείγματι, στον ελληνικό λαό, απευθύνεσαι. Θα σου πω, ναι, θα σου πω τι εσύ τι είσαι, θα σου πω τι η περιούσια φυλή. Θα σε πω τι είστε. Δεν συμμετέχεις σε αυτά. Τέρας, ατέρας. Στάζει το ταβάνι μου επάνω υγρασία. Ναι. Πάω στον απάνω. Πάω μάλλον στον διαχειριστή που είναι από κάτω. Του λέω τι κάνουμε με αυτό. Λέει δεν είναι τη κεντρική αυτή, είναι λέει το απάνω. Τι να τον πω, να κοιτάξει την αυτή. Μάλιστα. Πάω στον απάνω, του λέει έχουμε ένα πρόβλημα εδώ κάτω κτλ. Λέει δεν είναι από μένα λέει το πρόβλημα, είναι λέει από τον από πάνω. Σε αυτά ειδικότητα περίμενε, έχει ο Γρόλιος. Περίμενε, έχει ειδικότητα. Περίμενε, περίμενε. Αυτά σου τώρα στον Γρόλιο να φτιάξει. Βέβαια. Περίμενε. Τι έχει νομικό. Πάω στον από πάνω. Λέω μου είπε ο από κάτω σου ότι το πρόβλημά μου στο ταβάνι είναι από σένα. Λέει αλλά καμία σου λέει ο κάτω, λέει είναι του κάτω λέει το πρόβλημα. Ξαναπάω στο διαχειριστή. Του λέω πήγα στον επάνω και μου είπε να πάω στον πιο επάνω. Ο πιο επάνω με έστειλε στον κάτω και τελικώς μάλλον μου λέω με δουλεύουν και οι δύο. Επειδή είστε και οι τρεις λέω γέροι, απαγορεύεται να τσακωθώ μαζί σας. Λοιπόν, άρα λέω δεν πρέπει να τη λύσουμε τη διαφορά και τα λοιπά έτσι. Πρέπει τι να, να κάνω. Στις 12 όρεφες πρέπει να είσαι. Τι να κάνω, το 12 τι να κάνω του λέω. Ξαναπάνε μου λέει υπομονή. Λέω κοίταξε δουλεύω 12 ώρες την ημέρα, δεν έχω υπομονή λέω για αυτά τα πράγματα. Λέω είμαι άνθρωπος που δεν έχω υπομονή. Ξαναπάω πάνω, λέω, μήπως λέω πρέπει να το δούμε το θέμα. Έλα ρε, λέει, μήνα, το από πάνω είναι. Ξαναπάω στον από πάνω. Ρε μαλακίε σου λέω από κάτω, λέει, το πρόβλημα είναι αυτό κτλ. Έρχεται ο Αλβανός. Λέω, πόσο θες γι' αυτό, λέει, 45 ευρώ, 50 ευρώ. Μου δίνεις μια απόδειξη, λέω, πού να σου δώσει ο Αλβανός απόδειξη. Τέλος πάντων, του λέω, δώσ' μου μια πρόχειρη απόδειξη. Μου δίνει μια πρόχειρη απόδειξη. Πάω στον κάτω και του λέω, ξέρεις κάτι, κοινόξα δεν πρόκειται να δεις ποτέ από μένα. Διότι του λέω από πάνω πήγε στον πιο από πάνω και από πάνω με έστειλε στον κάτω και ο κάτω με έστειλε σε σένα. Εσύ από τους χορηγούς σου παίρνεις αποδείξεις. Ναι, ναι, περίμενε. Παίρνεις αποδείξεις. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Δεν παίρνω, όχι. Α, τότε. Λοιπόν, περίμενε. Και αφαιριάζεις τον Αλβανό. Ναι, άκουδο. Του λέω. Τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει τώρα. Εσύ όταν ήσουν στη δουλειά σου έδινες αποδείξεις ή τα έπαιρνες μαύρα. Τα μισά μαύρα. Τα μισά μαύρα. Ναι. Άρα είστε καθήκοι όλοι. Ναι. Παραγράφηκε ευτυχώς το εκλεφταράδες, ναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα, δεν τους πληρώνω τα κοινόχρηστα. Λέω πάρτα από τον από πάνω. Λέει από τον από κάτω. Λέει έχουμε πρόβλημα. Λέω προκειμένου να ακούγω πρόβλημα, λέω καλύτερα να έχετε εσείς. Αυτοί είστε σαν Έλληνες και αυτό σας αξίζει. Πάει εκπομπή με τον Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης καθήκη σας αξίζει και θα τον ξαναδιάσω. Καθήκη είσαι. Ναι, πάμε σε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έλα ρε, ποια φρεγάτα τώρα. Χτύπησα τη φρεγάτα. Πώς πάμε, κάτι κάνουμε για... Κάνα πλοίο με ναρκωτικά δεν σταματάει η φρεγάτα. Τώρα δεν συγκινούμε. Δεν συγκινούμε. Λοιπόν, αυτά τα επεισόδια είναι καλό να αποφεύγονται, να πούμε. Ποια επεισόδια, μεγάλε. Ένα αυτό που έγινε εκεί στα Ίμια και λοιπά. Τι έγινε.
Υπάρχει προκλητικότητα των Τούρκων, χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Κάτσε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Οι Τούρκοι έχουν το δικό του θέμα. Θέλουν το. Αποπρασονατολίζουν. Όχι, το υπέδαφο θέλουν. Θέλουν την ΑΟΣ. Την ΑΟΣ εκεί. Η ΑΟΣ ποια είναι, εξήγησε τον κόσμο. Ποια είναι η ΑΟΣ. Η ΑΟΣ είναι το κάτω από τη θάλασσα έδαφο, το οποίο έχει φυσικό αέριο. Θε μου λε τώρα, εμεί από αυτό το φυσικό αέριο έχουμε κέρδο. Αν είναι στα δικά μας χωρικά ύδατα, ναι, θα αναθέσουμε σε ξένες δηλαδή εταιρείες. Δηλαδή, εγώ από αυτό το υπέδαφος, ας πούμε, πώς το λες, σαν πολίτης, έχω όφελο. Ναι. Αυτό λέω. Όταν λες εμείς. Όταν λες εμείς, πού πάει. Στην Ελλάδα, στους Έλληνες. Τώρα, το υπέδαφος αυτό βγάλει το φυσικό αέριο κτλ. Ναι. Σαν πολίτης, εγώ ωφελούμαι. Δεν θα ωφελούμε. Θα έχουμε φθηνό φυσικό αέριο. Θα έχουμε φθηνό φυσικό αέριο. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Ναι. Αλλά μέχρι να βγει. Θέσεις εργασίας κλπ. Ναι. Πολλά ωφέλη θα έχουμε. Άρα θα έχουμε σαν πολίτες. Γιατί όσες χώρες έχουν φυσικό αέριο, ώρα Ρωσία που τροφοδοτεί. Λέω σχεδόν... ρε παιδί μου, καταλαβαίνω τι λέτε εδώ. Ναι. Λέω μήπως είναι δεσμευμένο και αυτό, ας πούμε. Κατάλαβες. Γιατί και ροδάκι να έχει αυτή η χώρα και πατάτες, αλλά τα παίρνουμε από το εξωτερικό. Άλλο το φυσικό αέριο και άλλο η πατάτα τώρα. Άλλο είναι η πατάτα. Όχι, το παραλληλίζω, κατάλαβες. Ότι... Μακάρι να μπορέσουμε, έχει και το Ιόνιο λένε, αλλά για να. Βγουν στην επιφάνεια αυτά, χρειάζονται. Δηλαδή, θα πλουτίσω εγώ, ας πούμε, ο πολίτης, θα βελτιωθεί η ζωή μου από το Ιόνιο που θα μαζέψουν. Βεβαίως θα βελτιωθεί και το ελληνικό δημόσιο δεν θα πληρώνει χρήματα έξω για να έρχεται πετρέλαιο εδώ. Εγώ γιατί νομίζω ότι. Αυτονόητο είναι. Εγώ γιατί νομίζω ότι σαν πολίτης δεν θα έχω καμία. Γιατί είσαι αιρετικός, είσαι αιρετικότατος. Είμαι χαζός, δηλαδή. Όχι, δεν είσαι. Εσύ αυτό να σου πω είναι μαύρο, θα πει είναι άσπρο. Γιατί θέλεις να εντριγκάρεις γι' αυτό. Είσαι πνεύμα αντιλογίας. Δηλαδή θα μαλώσουμε τώρα με την Τουρκία για το φυσικό αέριο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα μαλώσουμε, αλλά. Πάντως για τα λεφτά γίνονται οι φασαρίες. Όλοι. Πάντες οι πόλεμοι, έλεγε ο Πλάτωνας, για γάρ των χρημάτων γίγνονται. Σάκαλος, πώς τον είπες? Ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας. Για γάρ των χρημάτων, πάντες οι πόλεμοι τι γίνονται. Τι ήταν αυτός ο Πλάτωνας, τι δουλειά έκανε? Εντάξει, ήταν εντάξει, μαθητής του Σοκράτη. Τώρα θα αρχίσεις αυτού του τεμπέλη του Σοκράτη κλπ. Θα αρχίσει το ποίημα, ξέρω. Θα αρχίσει το ποίημα. Παιδεία τροπλήρως, είχε παντρεμένος. Αυτό είναι. Ρωτάω να με πεις για τον Πλάτωνα. Θα αρχίσει το ποίημα. Μην ακούς για τον Σοκράτη. Ήταν ο Σοκράτης. Λοιπόν, πετάμε και κανένα τέτοιο, ξέρω εγώ. Ό,τι πεις εσύ, εγώ. Όχι, ό,τι πω εγώ. Μαζί σου. Δεν έχω, ναι. Λοιπόν θες να μάθεις που πήγε ο άσος του, του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ήμουνα με τον Ζαΐρη τώρα εδώ. Μου λέει, πήραν τηλέφωνο, λέει, από μια εφημερίδα ισπανικιά. Γιατί έδωσε ο Κόκκινος, λέει, μια πληροφορία, να πούμε, σχετικά με τα δικαιώματα του Νεϊμάρ. Ήταν αποκλειστική πληροφορία του Κόκκινου. Και πήρε τηλέφωνο ένας Ισπανός δημοσιογράφος από την Μάρκα, την εφημερίδα Μάρκα. Και μιλούσε εκεί με τον φύλακα ισπανικά. Ο φύλακας ο καημένος από το Κορδελιό είναι, δεν ξέρει ισπανικά να μιλήσει. Και καθώς ήταν, ας πούμε, ο Πετρωτός έξω που ξέρει τα ισπανικά, ήμουνα και εγώ εκεί, ας πούμε, μόλις ήρθα με τον Σανάτο, κάτσε να δω, λέω, τι λέει αυτός ο Ισπανός. Τσίτσιρι, μίτσιρι, μη μιλούσαν αυτοί, δεν καταλάβαινα κι εγώ από τη τούμπα να πούμε τι λέγανε αυτοί. Λέει, χάσαμε τη δουλειά μας, λέει, εμείς στη Μάρκα, γιατί, λέει, έβγαλε την πληροφορία, λέει, ο Κόκκινος, αποκλειστική πληροφορία το μεσημέρι, που η αποκλειστική, λέει, διαχείριση του συμβολέου του Νεϊμάρ, λέει, είναι από ένα υπόγειο, λέει, που ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, το μεσημέρι, ξέρω, λέει, εγώ μίλησα, λέει, με την Ισπανία. Και λέει, μας έδιωξε ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μάρκα, λέει, και ψάχνανε να βρουν τον Κόκκινο και θέλουν να το ρωτήσουν από πού βρήκε την πληροφορία αυτή. Και γιατί γελούσαν εδώ οι ρεπόρτερ, λέει, γελούσαμε, λέει, γιατί μάλλον, λέει, τσάμπα, λέει, τους απολύσαν, λέει. Εκτός κι αν ο Γρηγόρης, λέει, μας πει από πού πήρε την πληροφορία για τον Νεϊμάρ. Βέβαια, ο Γρηγόρης, σαν δημοσιογράφος μεγάλος που είναι, μπορεί να μην παρουσιάσει, ας πούμε, την πηγή της. Γιατί γελάζω, Σαράντο. Γιατί ευτράπελα είναι, ρε Σαράντο. Τον έχεις φάει τον άνθρωπο. Δεν τον φάω, ρε φίλε. Δεν τον έχω γνωρίσει τον. Ναι. Τον ακούω. Ναι. Αλλά εντάξει. Είναι γουρουνοκόκαλο, σαν και σένα είναι. Φαρδής. Εσύ βέβαια έχεις μεγαλύτερη ταχύτητα στο λόγο και καλύτερα ελληνικά. Και δεν κάνεις ζουμ. Κατάλαβες. Δεν κάνεις ζουμ. Τον έφαγες τον άνθρωπο. Τον έφαγες. Αλλά επειδή η εκπομπή τραβάει μεσημεριανή. Αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, άκου. Ο ΠΑΟΚ πριν το ματς με τη Λάρισα. Ήταν για να πάρει το πρωτάθλημα δύο ημονάδες. Η ΑΕΚ ήταν στο 2-20 και ο Θρύλος, χωρίς τη αφαίρεση των βαθμών, ήταν 6. Τώρα. Μετά την αφαίρεση των βαθμών, που λέει ο Αλέφαντος, η βαθυμή. Και μετά την νίκη του ΠΑΟΚ και με καλή εκοφαντική, όπως λες και εσύ, εμφάνιση. Εκπληκτική, σουρεαλιστική εμφάνιση. Εκπληκτική. Σουρεαλιστική. Ναι. Πράγμα. Πήγε στο 1-40 ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ποτέ ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του ο bookmaker να τον είχε Φλεβάρι μήνα
1.40 για κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι φαβορή. Είναι... Στα 2.80 πήγε η φουκαριάρα η ΑΕΚ. Φουκαριάρα, γιατί ρε φουκαριάρα. Κοίταξε εγώ. Γιατί φουκαριάρα η ΑΕΚ, δεν κατάλαβα. Θα σου πω ρε παιδί μου, εγώ γιατί την ΑΕΚ φουκαριάρα. Συμπαθώ. Ωραίο ποδόσφαιρο παίζει. Την ΑΕΚ συμπαθώ. Ναι. Τι κάνουν οι εθνικιστές μέσα, οι εθνιστές. Λοιπόν, καλησπέρα Ραπ, έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και ο όρος εθνισμός υπάρχει. Εθνισμός ίσον ιδεολογική στάση που προωθεί την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Μεταξεταστέως ο Σαράντος να ξαναδώσει το μάθημα το Σεπτέμβρη. Περνάει το μάθημα με άριστο αμαλάτος. Γιάννης από Μέγαρα Παναθηναϊκός. Ωραία, εντάξει. Ναι, υπάρχει λέξη εθνισμός. Μπορεί, εντάξει. Ναι, θα το δούμε. Και 15 μονάδες δίνει στον Παναθηναϊκό. 2.80 η φουκαριάρα η ΑΕΚ. Εγώ τι να σου πω. Άμα συμπαθώ, ας πούμε, κάποιον, το λέω φουκαριάρι. Δηλαδή, δεν το λέω υποτιμητικά. Το λυπάμαι, ρε παιδί μου. Πώς έλεγε ο. Πώς το λένε, ο. Κοίταξε. Ο ηθοποιός. Όχι για μένα. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Ο Ξανθόπουλος, ο Κλάψας, να πούμε. Ραπτόπουλε. Λέγε, παρακαλώ, ναι. Την ΑΕΚ μην την υποτιμάς. Την υποτιμά. Μην την αποκαλείς φουκαριάρα και κουλίτσα και κούλα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Παίζει, ρε παιδί μου. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Βιάζει μια μαχητήλα. Βιάζει. Ένα αυτό και τα λοιπά. Εντάξει, βγάζει του προπονητή, τα παίρνει όλα. Ναι. Θα παιχθεί, ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα, ναι. Αναφυσβήτητα. Από εκεί και πέρα θα παιχθεί στο, μεταξύ του ντέρμπι, νομίζω, εκτός κι αν ο ΠΑΟΚ, ναι. Μην το θεωρείς απίθανο, σκαλώσει σε καμιά Τρίπολη. Η Τρίπολη, ναι. Έχει καλή ομάδα, ναι. Δεν ξέρω τώρα εκεί τι θα γίνει. Εσύ τη λες σκαλώσει με την Ξάνθη, ας πούμε. Τώρα την Κυριακή να πούμε, το Σάββατο, πότε παίζει. Κάτω. Εδώ κάτω, ναι. Όχι. Όχι, όχι. Δεν σκαλώνει. Όχι. Πώς θα το πάρει στο Αλλιώτικο, με μπέναλτι. Τώρα δεν ξέρω. Πώς, η Τρίπολη σε όλους αντιστάθηκε. Η Ξανθούλα. Αντιστάθηκε. Η Ξανθούλα ποδαράκια σε Ξάνθη πάω και Ολυμπιακός Ξάνθη τα ψηλό άνοιξε. Τώρα στην ΑΕΚ δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως η ΑΕΚ δεν βρήκε ανοιχτά πόδια. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν βρήκε ανοιχτά πόδια στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Δεν είδα, ας πούμε, να ανοίγουν τα πόδια της, τι να σπάθει, να πούμε, κατάλαβα. Σε άλλους είδα. Κλείνει η παρένθεση. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Το Ναρούλι πώς το βλέπεις? Το Ναρούλι νομίζω ότι θα βγει. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπα, θρυλείται στα ποδοσφαιρικά στέκια ότι μπαίνουν εμπόδια, προωθείται ο Όφη, ο οποίος ήταν αποδιοργανωμένος. Ο Όφη. Προωθείται. Τέσσερις παίκτες είχαν κάνει προσφυγή, ήταν έτοιμοι άλλοι τέσσερις, πληρώθηκαν. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Κάποιος χρηματοδοτεί τον Όφη. Μεγάλο σωματείο, με ιστορία κλπ. Μακάρι να βγει ο Όφη. Μακάρι να βγει ο Όφη. Μακάρι να βγει και ο Όφη. Ναι. Μακάρι να βγει και ο Όφη. Δεν ξέρω, αλλά είναι κρίμα. Συμπαθεί στους κριτικούς. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ομάδα με ιστορία που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είσαι, ας πούμε, θα βγει ο Άρης. Ναι. Και διαλέγεις εσύ, ας πούμε, σαν Θεσσαλονικέας. Ναι. Ποιος είναι πιο συμπαθητικός για σένα, ο πατρινός για ο κριτικός? Εντάξει, δηλαδή, τώρα. Κάτσε, ρε φίλε, εντάξει τώρα. Και οι δύο ομάδες είναι με ιστορία. Γάλανε. Δεν μ' αρέσουν τέτοιες απαντήσεις. Ανάμεσα σε ένα πατρινό. Για την πόλη, καλό είναι να βγει ο Άρης. Και από εκεί πέρα μου είναι αδιάφορο αν βγει η Παναχαϊκή ή Όφη. Σε απάντησα. Ο Μακεδόνας έχει κάποια φετίχ, να πούμε. Ναι. Να το πω έτσι. Δεν είμαι κολλημένος. Γεωγραφικά φετίχ. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πει τον Πελοποννήσιο δεν το γουστάρω. Γιατί έχει κόμπλεξ ο Μακεδόνας με τον Πελοποννήσιο. Με τον κριτικό μπορεί να μην έχει τέτοιο κόμπλεξ. Γιατί μπορεί να βλέπει στη μάπα του την παραβατική συμπεριφορά του κριτικού. Για τον πατρινό τον πονηρό μπορεί να μην ταιριάζει το χνότο. Δηλαδή, άμα πεις, φέρεις ας πούμε γαμπρό από την Ήφη και λες είναι πατρινός. Ού, τους πατρινούς, από τον πύργο της Ηλίας άμα πεις και τα λοιπά. Ού, θα σε πούνε έφερες Νύφη από το παραβατική συμπεριφορά και τα λοιπά, τους παλιοπελοποννήσιους και τα λοιπά. Υπάρχουν οι προκαταλήψεις. Υπάρχουν οι προκαταλήψεις. Ενώ αν πάρεις κριτική, ας πούμε. Μπορεί να πιο τρελή να πούμε, πιο παλαβιάρα να πούμε και τα λοιπά. Μπορεί να πούνε Λεβέντικη Κρήτη βγάζει να πούμε Λεβεντομάνα να πούμε και Σαχλαμά. Αυτά υπάρχουν. Γι' αυτό σου λέω. Εσύ συμπαθείτε οι Θεσσαλονικοί, οι Βορειοελλαδίτες, ναι. Τους Πελοποννήσιους πιο πολύ ας πούμε ή τους Κρητικούς. Ναι. Ή τέλος πάντων οι Μακεδόνες, ναι. Αυτοί οι φιλόξενοι οι άνθρωποι να πούμε, οι Αλλιώτικοι από τους άλλους, είναι άλλη πάστα. Τρίγες. Κρατάω αποστάσεις, ναι. Μου είναι συμπαθείς και οι πατρίνοι και οι Κρήτες. Το τελειώσαμε εδώ. Τώρα σαχλαμάρες. Δεν καθόλου σαχλαμάρες. Εγώ θα το πω αλλιώς. Έχω φίλους και από την Πάτρα και από την Κρήτη. Τι να κάνω. Είσαι δηλαδή. Σύρε, τι φίλους. Φίλους, βεβαίως.
ποιους αντιπαθούν περισσότερο μετά τους Αθηναίους. Γιατί ο Θεσσαλονικιός με τον Αθηναίο είναι, έχει κόμπλα μεγάλη. Ο Θεσσαλονικιός με τον Αθηναίο έχει κόμπλα μεγάλη. Έχει κόμπλα, έχει κόμπλα, φίλε. Όταν κατεβαίνει στην Αθήνα, λέει ότι λίγο βλάχος. Από τα 6 εκατομμύρια των Αθηναίων, τα 4 είναι επαρχιώτες. Δεν έχει σημασία, ρε. Η μισή είναι από την Πελοπόννησο, η άλλη μισή από την Ήπειρο. Υπάρχουν 45 άνοιξε... υπηρωτικά σωματεία. Τι είναι, οι ακρεφνείς, οι γνείς, οι Αθηναίοι, πόσοι είναι. Θα πω εγώ τα. Πόσοι είναι. Τα 4 εκατομμύρια είναι από επαρχία. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Όταν άνοιξε εκείνο. Πριν πόσα χρόνια, ρε, βοήθα, ρε Γιώργο. Έχει ανοίξει. Πώς το λένε, ρε. Το υπόγειο αυτό, ρε παιδί μου. Που... Το μετρό. Το μετρό. Πόσοι χωριαταρέοι κατεβήκαμε κάτω, ρε. Για να δούμε το μετρό της Αθήνας. Το θυμάσαι, ρε. Ρε βλάχα, ρε. Το θυμάσαι. Ε? Κατεβήκαμε στην Αθήνα να δούμε το μετρό. Εγώ θα σου το πω το άλλο. Αυτό είναι το δικό μας. Ναι. Δεν νομίζω ότι κατέβηκε κάποιος, αλλά το χρησιμοποίησε. Ευρισκόμενο στην Αθήνα, πρόσεξε, το χρησιμοποίησε. Πρόσεξε, πρόσεξε. Όπως και εγώ, βρέθηκα στην Αθήνα και το χρησιμοποίησα. Με... Όχι, θα κατεβώ να δω. Χωριάταρε, να πούμε, κατέβηκε. Όταν, Μαξούς που λένε, μου λέτε τη λέξη Μαξούς, την έχεις ακούσει? Ο Μαξούς ποιος είναι? Μαξούς, επίτηδες δηλαδή. Εξεπιτούτου. Ναι, να κατέβω στην Αθήνα για το μετρό, όχι. Αλλά έτυχε να κατέβω και να το χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Τέλειωσε. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έζησα τόσα χρόνια με την Αθήνα και η Αθήνα μας κάνει και έτσι η Αθήνα κτλ. Το ζω εδώ και μερικούς μήνες από τους συναδέλφους μου στην Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτή τη χωριατήλα που βγάζαμε εμείς τόσα χρόνια σε ποδοσφαιρικό και το μεταφέραμε και στο κοινωνικό πολιτιστικό επίπεδο. Αυτή τη βλαχιά, το κόμπλεξ που βγάζαμε με την Αθήνα και ήταν τρομερό αυτή η κόντρα, κόντρα πώς να το πω, η κοινωνική κόντρα, η ταξική κόντρα, πες το όπως θέλεις. Μας είχαν για επαρχία, μας είχαν υποδεέστερος, αυτοί οι πολιτισμένοι κλπ. Αντιλαμβάνομαι τώρα στα γεράματα. Μέσα σε ένα χρόνο, 7 μήνες ούτε, 5 μήνες. Αυτή τη βλαχιά που βγάζουμε εμείς, τη βγάζουμε η χωριατήλα αυτή. Που ερχόταν εδώ αυτό το αυτοκίνητο αθηναϊκό νούμερο και το χτυπούσαμε να πούμε. Αυτό το κόμπλεξ που είχαμε. Αντιστραφήκαν οι ρόλοι ποδοσφαιρικά. Άκου τώρα. Διευκρίνησε το ποδοσφαιρικά. Όχι μόνο. Ποδοσφαιρικά. Όχι μόνο. Άρχισε η κλάψα από τους Αθηναίους. Άρχισε η κλάψα από τους Αθηναίους. Και θέλω να βγει ο οδηγός του Κυρσάβα ναι. να μου πει ότι θα πάρουν και στα 44 θα σταματήσει εγώ, οδηγέ του Κυρσάβα. Εγώ λοιπόν που τα αντιλαμβάνουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά, αυτό το μακροχρόνιο κόμπλεξ με την Αθήνα, το οποίο το είσαι και στο σπίτι. Κατεβαίναμε στην Αθήνα, μας αδικούσαν οι διαιτητές. Έλεγε ο πατέρας μου, έβαλαμε το γκολ. Μας τα κυρώσανε, μας κάρανε, μας ράνανε. Αυτό το νιώθω από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Δεν ήταν κομπλεξισμός, ήταν αδικία. Ναι. Κατακόρων οι ομάδες της. Έχουμε και πολλούς κλεφτάδες. Βιώνανε την αδικία, κατακόρων οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ναι, αλλά οι διαιτητές, οι παράγοντες. Εδώ ανοίγανε τους ποπούς. Γνωστά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα διαιτητών κλπ. Μην αναφέρεις να πούμε το γενικό. Τα ξέρω. Πώς νιώθουν οι Θεσσαλονικείς, τώρα... οι Βόρειοι Ελλαδίτες, Παοξίδες, αυτή τη στιγμή, όταν ακούνε ότι ο Ραπτόπουλος μιλάει με τον Νίκο τον Αβραμίδη στο Art FM και κλαίει ο Νίκος Αβραμίδης επί ένα τέταρτο για τον Παοξίδη στα Γιάννενα. Ένα συνάδελφος, φίλος. Πώς νιώθεις ρε Ραπτόπουλε, λέει, που στα Γιάννενα ο ΠΑΟΚ δεν τιμωρήθηκε κτλ. Του λέω από όπως ακριβώς ένιωθες και εσύ τόσα χρόνια όταν ο ΠΑΟΚ τον κάνανε εκεί κτλ. Δηλαδή όλο αυτό που βγάλαζαμε τόσα χρόνια μέσα σε 5 μήνες ήρθε ένας άνθρωπος που λέγεται Ιβάν Σαββίδης και αντέστρεψε τους ρόλους. Με συγχωρείς λίγο, εμένα μου δημιούργησε... Με τα λεφτά του. Δεν το κάναμε εμείς. Ξένος το έκανε. Μου δημιούργησε κατάπληξη, μου κατάλαβε, δημιούργησε κατάλαβε. Η στάση του Μαρινάκη ναι. μπροστά στο μικρόφωνο και στους δημοσιογράφους το να λέει βλέπετε αδικούμαστε. Ναι. Όχι ρε ξέρεις Μαρινάκη. Τι, ξέρεις τι... Το μέγεθος ενός Μαρινάκη έπρεπε να τα αποφύγει. Ξέρεις τι ειδονή νιώθει ο Παοξής όταν Βέβαια. Βλέπει το Μαρινάκη, όταν το βλέπει να Όχι, κλαίει. Ναι. Και εγώ τους είπα το εξής σήμερα. Είναι δυνατόν ο Μαρινάκης. Τι είπα στο RTFM, δύο ατάκες. Δεν μπορεί ο Φούντας το έργο να κλαίει. Ο Καϊάφας με το Four Towns που χτύπησε στον τοίχο και αυτοκτόνησε. Έλα Στάσου, από την πρώτη στιγμή σε κατάλαβα. Κατάλαβες, ο Φούντας. Δεν μπορεί να κλαίει ρε τους λέω ο Φούντας. Ο Ολυμπιακός είναι σαν το Φούντα στα κόκκινα φανάρια ρε του λέω. Δεν μπορεί να... εντύπωση δεν μεγάλη. Δεν γίνεται να κλαίτε ρε που είστε έτσι. Δεν γίνεται να πούμε αυτό το πράγμα. Μια ατάκα αυτή και μια άλλη ατάκα τους πέταξα. Ότι... αυτή η χοντρή γυναίκα του. Πώς το λένε, του Λάσκαρη.
Τη Λάσκαρη. Τη χοντρή γυναίκα του Λάσκαρη. Την έχει φάει, ρε. Και να την κάνω, ρε. Την αντιπαθητική, και να τη φιγουρατζού, να πούμε. Εσύ την παντρεύτηκε, μόνο στο κάτω-κάτω. Τι να παντρεύτηκε, δεν ξέρω τι πλάκα κάνει. Λοιπόν, άκου να δει. Άλλη καταστροφή στον Άρη. Αυτή εδώ η γυναίκα κυκλοφορούσε με τσάντα 3.000 ευρώ. Έρμες. Ήταν ένα σουπεράς φίλος μου. Μέσα ήταν οι 3.000 στην τσάντα. Όχι, τσάντα έκανε. Α, έτσι πες, γιατί κυκλοφορούσε με μια τσάντα 3.000 ευρώ αξίας. Έρμες. Έρμες. Ξέρεις την Έρμες. Ήταν ένα σουπεράς. Έρμες, ξέρω, ήταν κάτι στήλες στην αρχαία Αθήνα. Που... ήταν ένα σουπεράς φίλος μου με μια κοπέλα. Ναι. Κοπέλα, Αθηναία. Και του είδε εκεί πέρα, την είδε. Και λέει, αυτή είναι η κυρία Ευσεβίου. Μόλις τη βλέπει ο σουπεράς. Λέει, αυτοί μας χρεώσανε, λέει, Μάρο. Μάρο τη λέγανε την κόμενα. Ναι, στο, πώς λέγονταν, αντικάπα εκεί κάπου πίναν το καφέ τους, να πούμε, και τα λοιπά. Κρατούσε και ένα, είχε και ένα δαχτυλίδι στο χοντροδάχτυλό της, στο σουτζουκάκι, το σμπυρνέικο, εκείνο το χοντροδάχτυλο, γυναίκα με τέτοια δάχτυλα, χοντρά, σαν τορναδόρος, να πούμε, άσχημο γυναίκα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Είχε ένα δαχτυλίδι πράσινο, 300.000 ευρώ αξίας. Ας το κόψει ο ψηφίδης, να πούμε, να ξεχρεώσει το μισό ρεύμα. Ναι. Το μισό ρεύμα ξεχρεώνεται με το μισό δάχτυλο. Ναι. Πρόσεχε. Πες ότι παίρνει το δάχτυλο με το δαχτυλίδι. Το δάχτυλο το πετάς. Το δαχτυλίδι αργιανή θα το παίρνανε για να σώσουν τον Άρη. Για θα το δαγκώνανε. Θα το δίνα στο ενοικείο δανειστήριο και θα πέρα τα λεφτά. Πώς λέγεται στη Χρυσούπολη. Που διαφημίζεται, να πούμε. Είναι και αυτό το θέμα. Γιατί οι Αριανοί μας έχουν συνηθίσει στις χεριές, να μου εξηγήσεις το. Να μου εξηγήσεις το. Κάτσε, αφές έχει φύγει κάτω, ξέρω. Τι λες να μου λέει, να πούμε. Σοβαρά μιλάς. Να πω κάτι. Την έμαθα. Και αυτή εδώ η γυναίκα δεν πουλάει το δακτυλίδι για να βγάλει τον άντρα της από τη φυλακή που με 200.000 ευρώ. Ναι, δεν είναι φυλακή, δεν προφυλακίστηκε. Ναι, αλλά χρειάζεται 200.000 ευρώ για να σταματήσει. Εντάξει, να δεν προφυλακίστηκε ο άνθρωπος. Πω. Λοιπόν, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τι έχει ζήσει από τη Θεσσαλονίκη, ρε. Τι έχει τέσει. Θα σε κράξω τώρα λίγο. Κράξε μου όπως θες, δεν έχω εγώ. Το στομάχι μου είναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Έχω μάθει από έναν κοινό μας φίλο ποδοσφαιριστή, φίρμα στον Άρη παλιά, ότι είσαι Αριανός. Τι λες. Να σου πω το όνομα του ποδοσφαιριστή. Βεβαίως. Του Νίκου του Χριστίδη. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Ναι. Ο Άρης με τους Αριανούς είναι έννοιες συμφυής. Αλληλένδετες. Δεν μπορεί δηλαδή να αγαπάς τον Άρη και να μισείς τους Αριανούς. Έχει ένα συνεχές υβριολόγιο κατά των Αριανών. Αφού είναι αντιπαθητική. Πώς συμβιβάζεται αυτό. Αφού είναι κανένα χεριές, ρε. Πώς συμβιβάζεται. Είναι απλοχέριδες, ρε. Τι ενώ ο Παοξής θα δει έναν Παοξή, θα αγκαλιαστούν, θα φιληθούν, ωραία, ομαδάρα, είμαστε μαζί κλπ. Εσύ βλέπεις Αριανό και σε πιάνει εδώ, δεν ξέρω πότε, με τον Νότι Περιάλη, πώς τον Νότι ο Περιάλης, Αριανός είναι. Το Κυρικοσκούλικο. Ναι, φιλαράκι σου. Και κάνατε πολύ ωραία εκπομπή, χθες ήταν εδώ. Ναι, πολύ ωραία εκπομπή. Νότι Περιάλη. Ναι, δεν είναι δυνατόν να είσαι Αριανός και να μισείς τους Αριανούς. Λες ότι είμαι Αριανός εγώ, το είπε ο Χριστίδης. Μου το είπε ο Νίκος ο Χριστίδης. Ναι. Ήταν η αιτία που έγινα ΑΕΚ εγώ. Για ένα χρονικό διάστημα. Ποιος ο... Ναι. Έτσι, να ξέρεις. Ναι. Γιατί ο Νίκος ο Χριστίδης είναι πρώτα ΑΕΚ και μετά Άρης. Ο Χριστίδης είναι ΑΕΚ. Άντρε, φύγε. Θα σου πω γιατί είναι ΑΕΚ. Όταν βλέπει τα μάτς του Άρη, τα χέρια του δεν πιάνουν την πολυθρόνα καθόλου. Δεν σφίγγεται. Έχει 50 σφίγμους. Όταν βλέπει την ΑΕΚ, ξέρεις πώς πιάνουν τα χέρια του. Θα σου πω, ναι. Εγώ με τη γλώσσα του σώματος, ναι, καταλαβαίνω εγώ τι είναι και ποιος είναι και τι είναι. ΑΕΚ είναι ο Χριστίδης και καλά κάνει. Τον συμπεριφέρθηκε ΑΕΚ καλύτερα από ότι ο Άρης. Γιατί να μην είναι ΑΕΚ, είναι αγνώμων. Ήταν εκείνη η περιπέτεια, την είχα παρακολουθήσει κιόλας. Ναι. Ήταν κατάπτυστη. Mm. Γιατί... Ο Άρης Αργιανή, καλοί άνθρωποι είστε, κύριοι. Λοιπόν, τρώτε λεφτά από παίκτες, τρώτε λεφτά από προπονητές, τρώτε λεφτά από λιδωρείτε ένα στον άλλον. Βάλατε μέσα το σωματείο 200 εκατομμύρια σε όλα. Ωραία, τι απευθύνει σε μένα. Σε όλα σε τρίτο σε όλα τα τμήματα να πούμε. Όλο σε, τι σε καλή τρίτο, άνθρωπο. Εσύ απ' έξω, σε όλα απ' έξω είσαι. Ναι. Λοιπόν. Λέγε. Τι να πω άλλο. Ό,τι θες πες. Θα διαβάσω μηνύματα. Ναι, διάβασε κανένα μήνυμα. Καθήκη είσαι ραπ. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ναι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Διαφέρουμε. Ναι. Διάβασε είμαστε... κανένα μήνυμα να δούμε. Ραπ αυτό το άντερ του κόκκινου το μεσημέρι μας έστειλε. Ναι, έδωσε άντερο ο κόκκινος και στο 22 ήταν 3-0 το μάτς. Τώρα γελάνε εδώ, αλλά ο κόκκινος έχει δώσει και καλά πράγματα, 604. Εκπομπή της Βάσιας Τριφύλη το κάνατε με τον κύριο Σαράντο. Καθαρεύουσα σε οδευτική εκπομπή, τρίτο πρόγραμμα, έλεος. Τάσος, Πάου, Τραπετσόνα. Όχι, καθαρεύουσα ρε φίλε, εντάξει.
Λοιπόν, θα λέμε έτσι εν τη ρήμη του λόγου που λέμε. Κανα καθαρή βουσιάνη. Ραπ χθε στη Μαρμίτα. Ελληνικά μιλάμε. Συνέλευση του σωματείου, γι' αυτό ήρθε ο Πασόκο, έργα του πατέρα. Πάμπο. Του κριτικού γουστάρουμε ρε ραπ, ποιου πατρινού θα μα τρελάνει, λέει ο Αριανό. Να το. Αγαπά του κριτικού. Εντάξει, δικαίωμα του καθενό. Ναι. Θα ρίσκει η κριτική, είναι πιο συμπαθητική από του πατρινού. Εγώ κρατάω αποστάσει γιατί έχω φίλου και από εδώ και από εκεί. Γιατί είναι ένα πατρινό χειρότερο χαρακτήρ από έναν α πούμε κριτικό. Παντούρα υπάρχει, μα λέγανε όταν πήγαμε στρατιώτε, ξέρει την Πελοπονίση κλπ. Εγώ έζησα σε όλα τα. Λίγο πολύ. Άγιο κομπλεξάρε, θα πούμε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα τη χώρα έχω πάει. Παντού θα βρει και καλού και κακού και μέτριου και όμορφου και άσχημου κλπ. Μην τα ισοπεδώνετε όλα. Μην τα ισοπεδώνετε όλα. Στη Θάσο, όλη παραβατική συμπεριφορά είχαν. Τώρα. Τι άσε κάτω, δεν. Όχι. Είστε υπερβολικοί. Στη Σαμοθράκη το ίδιο να πούμε. Παραβατική συμπεριφορά. Όταν πήγα, α πούμε, στη Ρόδο. Δεν είδα τίποτα το περίεργο να πω. Υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι? Όταν πήγα στη Ρόδο, ναι. Δεν είδα κάτι το περίεργο. Ας πούμε, όταν πήγα ας πούμε, στην Ζάκυνθο, δεν είδα καμία παραβατική συμπεριφορά για να σου πω. Όταν πήγα στον πύργο της Ηλίας, είδα παραβατική συμπεριφορά. Τι να σου πω, ψέματα να σου πω. Ποια ήταν αυτή η παραβατική συμπεριφορά? Δηλαδή οι Ζακυνθινοί είναι Άγιοι. Όχι, δεν είδα όσοι. Εγώ. Δεν είδα όσοι. Τι είδε τώρα. Άγιο Διονύσιο, τα σανδάλια του λιώναν και. Και εγώ άκουσα πάρα πολλά για του. Ναι. Για κάποιους, για τους Ηλίους ας πούμε. Για τους Ηλίους. Ναι, αυτοί από τον πύργο που είναι. Ναι. Ηλία λέγεται ρε τέρας, δεν γνωρίζεις. Ποια να... είναι η Ηλία. Η Ηλία, τι να μάθεις εσύ. Εγώ ξέρω μόνο τη Ηλία. Πλήρωσε ο πατέρας ο Κύπρος στο απολυτήριο γυμνασίου. Ναι. Αλλιώς ακόμα θα ήσουν στο γυμνάσιο. Πλήρωσε ο καημένος. Έχει δώσει πλήρωσε. Πολλά λεπτά για μένα. Έχει πληρώσει δικηγόρος, έχει πληρώσει έτσι. Δικαστήρια, λοιπόν. Έχει πληρώσει. Όχι, αλλά μιλάω ναι. Ελληνικά και καλά μάλιστα. Και εκεί ο τύπος τώρα μου είπε. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να φεύγει κανένα έτσι. Σωστό, ναι. Όπως ο Βουτσάς και ο Χατζηχρήστος κατέβαιναν στην Αθήνα με το καλάθι από το χωριό, έτσι και ο Πάοκ ο χωριάτης θα πάρει προτάσμα και θα χαρεί. Μάλλον ο 279 δεν είναι φίλος του Πάοκ, αλλά ναι, χωριάτης λέει ο Πάοκ. Ο Πάοκ, ρε παιδάκι μου, τόσα χρόνια έβγαζε μια χωριατήλα. Ωραία. Δηλαδή εσείς μέσα σε 5 μήνες. Αντιστρέφετε να πούμε τους ρόλους και βγάζετε δικιά σας χωριατήλα. Χρησιμοποιείτε μεθόδους δηλαδή γκρίνιας, μύρλας, χασατζηδισμού το ίδιο. Και άντε οι άλλοι τόσα χρόνια είχαν και 5 δίκια να πούμε. Εσείς ποιο δίκιο έχετε που μου βγαίνετε αυτή τη στιγμή και μου κλαίτε σαν τις παρθένες στα κρεβάτια να πούμε που δεν ήρθε ο γαμπρός να ματώσει το σεντόνι. Αν να χαθείτε απίθανοι. Τη γνώμη σου για το τέλος του συμβολέου με Νόβα. Πιστεύεις ότι οι ομάδες με 200 εισιτήρια θα επιβιώσουν και τη γνώμη σου για Μπαστακό λίγα πράγματα. Μέχρι στιγμής ο Μπαστακός δείχνει ότι δεν έχει τη φόρμα. Ναι. Επί του θέματος επί του θέματος, ναι. Ούτε 18 ήταν στον Ατρόμητο. Ήταν φυσικό το παιδί να του λείπουν παιχνίδια. Από εκεί και πέρα θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Σωματικά βλέπω προσόντα έχει αρκετά, αλλά στα δύο παιχνίδια και κακώς και κακώς τον ξεκίνησε για μένα. Ωραία το λες. Κακώς τον ξεκίνησε γιατί δεν μπορείς έναν που έρχεται ούτε καν από τον μπάγκο να τον βάλεις κατευθείαν στα βαθιά. Έπρεπε να παίξει με τον άλλον σεντρεφόρο που έχει το Διαμαντόπουλο, νομίζω. Ο Διαμαντόπουλο. Και να τον βάλει μετά, κάνα 20 λεπτό κλπ. Ίσως ο Σπανός ξέρει καλύτερα από μένα. Σ' αρέσει αλλά... η κυρία στο τεσπορτ. Όχι. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Μαύρες αρέσουν, έσαι να κατσιβέλες. Μάλιστα. Σε ρωτάω, ρε, τι φοβάσαι να το πεις. Ακούει η γυναίκα μου και φοβάμαι, ρε, δεν κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, άμα. Ρε φαλάκρα, η Θεσσαλονίκη είναι μόνο το κέντρο. Άλλο Θεσσαλονίκη και άλλο Εύωσμο. Από τη στιγμή που δεν ψηφίζω, λέει, με έψιλον γιώτα και με ύψιλον το ψηφίζω, δεν έχω άποψη. Εσύ ψηφίζεις με ύψιλον και έψιλον γιώτα. Τι ωραίο αγόρι, ρε. Τι πασοκικά γράμματα έμαθες εσύ. Τι λαλιώτη είδες, να πούμε. Λαλιώτης, γουστά. Πού είναι ο λαλιώτης, αλήθεια. Χαμένος είναι. Ο πιο έξυπνος πολιτικός. Πού να ξέρω, ρε Κώστα, πού είναι. Εντάξει. Απεσέρθε ο άνθρωπος. Έκανε τη δουλειά του και απεσέρθε. Καλά έκανε. Μπράβο, συγχαρητήρια. 2-31-090-90-90. Θες να ακούσουμε το κοινό τι λέει. Να ακούσουμε. Έχει άλλες ιστορίες να μου πεις για το δήμαρχό μας. Για το δήμαρχό μας. Ο δήμαρχός μας. Ή Σιγήν έχει ή λέγεται Κρήτων τη Σιγή, λέγανε οι αρχαίοι. Να σιωπά, αφού δεν έχει να πει κάτι καλύτερο από τη σιωπή, να σιωπά ο δήμαρχός μας. Έχει καταντήσει γραφικότατος. Ναι. Να καταργήσουμε τον όρο Μακεδονία, την ονομασία του αεροδρομίου, όπως και τον ΚΤΕΛ. Και να το βάλουμε Νίκος Γκάλης. Σε παρακαλώ τώρα, είναι να πούμε από τον πρώτο πολίτη της χώρας τοποθετήσεις αυτές. Σε παρακαλώ. Της πόλης, συγγνώμη, της πόλης. Λοιπόν, δεν είναι αυτές τοποθετήσεις. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Τι μου λες, αν πραγματικά βγάζαμε το όνομα από το αεροδρόμιο Μακεδονίας.
Ναι. Πώς έπρεπε να το βγάλουμε, ποια είναι η ονομασία σου. Αν μας λέγανε αυτοί οι άτιμοι ότι πρέπει να το βγάλουμε, ποιο όνομα θα δίναμε, ας πούμε. Μεγαλέξανδρος. Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, εκεί, Φίλιππος εκεί. Φίλιππος. Από τη δυναστεία των Μακεδόνων. Ναι. Ναι. Γκαρσία, ναι, ναι, να το βγάζαμε. Όχι. Κούδας, Γκάλης, όχι. Ρέση, και τον Γκάλης που βγάλανε κάτω, για μένα τον τιμώ τον Γκάλη, ναι, τον έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τη λέω την αμαρτία μου και δεν αμαρτία. Ξέρω οι Αριανοί τώρα. Ναι. Αν, δεν με νοιάζει τι λένε οι Αριανοί. Βροχή τα μηνύματα κλπ. Ναι. Ότι το στάδιο τώρα, το κάτω, το εθνικό, το Ολυμπιακό, να ονομαστεί Νίκ Γκάλης, εντάξει, μεγάλη προσφορά του, ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά το βλέπω λίγο παρατραβηγμένο και αυτό. Ο Μερκούρη που έβγαινε ραντεβού με τον Γερμανό, ας πούμε, και την κάνανε 10 γήπεδα, είναι καλύτερο, ας πούμε, έτσι. Προσέβρεσε στον αθλητισμό πολλά η Μελίνα Μερκούρη. Ρεσί, η Μελίνα Μερκούρη ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Η Ροζίτα Σόκουρότα για την Μελίνα Μερκούρη. Άσε με μένα τώρα. Μεγάλη προσωπικότητα, την έφαγες. Τι την έφαγα? Βέβαια, την κατηγορεί την κοπέλα, την κάνει, τη ράζει. Άντε την άσχημο γυναίκα τη χωρεμένη. Τι σημασία έχει ρότα αν κάποιο είναι άσχημο. Μπορεί να έχει όμορφη ψυχή, να έχει όμορφα αισθήματα. Σιγά, σιγά, σιγά. Δούλεψα να επανέλθουν. Μας πρίξανε τα μάρμαρα και τα μάρμαρα. Ναι. Και η Μελίνα τα. Πού τα μάρμαρα, ρε. Αφού δεν μας τα δίνουν. Α, πήγαινε η Μελίνα τα πάρει. Πώς θα τα πάρει. Με το κουτσόγιοργα να πήγαινε. Προσπάθησε. Και με το Λούβαρ και με τη Βαλίνα. Προσπάθησε η κοπέλα. Αχάθη απίθανε. Μάλιστα. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη. Καλώς τον οδηγό του Κυρσάβα. Στα 44 θα μείνεις. Στα 44. Θα το έχετε κρίμα στο λαιμό σας, βρε. Θα μας φύγει ο Κυρσάβας. Έτσι θα χάσω τη δουλειά μου. Και άλλο πρωτάθλημα δεν θα δει, βρε. Τι ψυχή θα παραδώσετε, βρε. Δεν τρέπεστε σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, τι υπονοείτε, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Σαράτου, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, σε όλο τον κύριο Χιλιτίδη. Τι υπονοείτε, κύριε Ραπτόπουλε μου, εσείς, ότι ο κύριος Καλόπουλος δεν ήταν offside το Σισε τότε που ακύρωσε τον γκολ? Ο κύριος Καλόπουλος είναι δικός μας διαιτητής, ΠΑΟΚτσής. Ο κύριος Καλόπουλος είναι ΠΑΟΚτσής ολαστιχάς, ναι, και στέρισε, ναι, από τον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα. Ήταν... Μα αφού ήταν offside τα καλύπτε μου, κύριε. Πέντε άτομα καλύπτανε τον Κατσουλή. Ποιος? Πέντε. Δηλαδή αφισβητείτε, δηλαδή. Αφισβητείτε. Γκαγκάτσι Περδίβρε ήτανε. Έλα τώρα, εντάξει. Συγγνώμη, ήταν... δεν το λέμε τώρα. Αλλά βρίσκουμε τον κόκκαλι, αλλά οι διαιτητές στα Θεσσαλονίκη. Εκεί στα 44 θα σταματήσεις. Ήτανε Θεσσαλονίκη οι διαιτητές, ναι. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε 44 τίμια πρωταθλήματα. Μπορείτε να τα πάρετε. Και ξέρετε πως πρέπει να το ονομάσετε το αεροδρόμιο, κύριε Ραπτόπουλε? Έχω τρεις προτάσεις. Για να ακούσουμε. Η μία είναι Πάμπλο Γκαρσία. Να το ονομάσετε. Η άλλη να το ονομάσετε Γιάννης Γκυξούδης που είδε το Σαβουλίδη. και τον Πίρτσο να παίζουν τερματοφύλακες, γι' αυτό έγινε ΠΑΟΚτσής. Δεν μου λες, Κωστάκι μου, με επιτρέπεις να σε λέω. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Σαβίδης, ρε Κωστάκι? Ναι. Το τρίτο όνομα δεν μου πες. Το τρίτο όνομα, κύριε Ραπτόπουλε μου, μπορείτε να το πείτε, δηλαδή, να το πείτε, ρε παιδί μου, πώς τη λέγανε τη γραμματέα που ξέχασε το φάξ? Πώς τη λέγανε? Ναι, δεν ξέρω, ήταν η κυρία του Χούρογλου. Ναι, ναι. Ερωτήστε το φίλο σας, το Διονύση, από τη Μελίκη να σας πει. Τι είναι αυτός? Όχι, τι είναι αυτός. Να, ορίστε τώρα, κάτσε ρε Κωστάκι μου, ξέρεις τι μου θυμίζει ο Σαβίδης, ρε Κωστάκι μου, στη Θεσσαλονίκη? Το θυμάσαι το Φωτόπουλο που είχε αγοράσει ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι για να βλέπει την παρέλαση και δεν τον θέλανε? Ναι. Και τους πήγαινε κάτι σιγκοταριές να τρώνε τα λιγούρια. Πώς είχε πει εκεί στο τέλος? Να φάτε ρε λιγούρια να λιγριδώσει λίγο το στομαχάκι σας. Ναι. Κάπως έτσι μου θυμίζει για ορισμένους αυτή την πόλη, δηλαδή. Να λιγδώσει λίγο το αντεράκι τους. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε μου, και κάτι άλλο. Ναι, αλλά έκανε εσάς τους Αθηναίους από κάτω να καζατζιδίζετε. Ναι. Και αυτό είναι η ειδονή για το Θεσσαλονίκη, κύριε. Γιατί δεν είναι άδικο. Για το Θεσσαλονικέα άδικο που έχει φάει μπούλινγκ, δηλαδή, από τον Αθηναίο. Είναι, ναι, μεγάλη ιστορία αυτή, φίλε. Συγγνώμη, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ξέρεις πως νιώθει σήμερα ο Μανάβης ο Μάκης
Πώς νιώθουν είναι οι παοξίδες, οι καρνίβαλοι. Όταν είδαν τον πρόεδρό σου μπροστά στα μικρόφωνα να λέει, να κλαίει εκείνος ο γίγαντας των 200 κιλών. Μα αποδέχτηκε την αλήθεια. Δηλαδή, με τα 200 καράβια να κλαίει εκείνος ο γίγαντας και να λέει. Συγγνώμη, γιατί έπρεπε να το κρύψει δηλαδή ότι έκλαιγε ο Μποτία. Γιατί, συγγνώμη λίγο. Και δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε μου, επειδή είστε καρδάσιδες εκεί στη Θεσσαλονίκη, τι εννοούσε ο κύριος Καραπαπάς, φέρε τα λεφτά πίσω. Δηλαδή, εσείς για ποιον μπορείτε να το πείτε αυτό, φέρετε τα λεφτά πίσω. Δεν ξέρω, μόνο στους Αργιανούς μπορώ να το πω εγώ, για που τους έχω ιδιαίτερη δυναμία. Φέρετε τα λεφτά πίσω. Πάντως, παρότι σας εξασφάλισα 2 εβδομάδες άδεια από τον κύριο Θεοδωρίδη, δεν ήρθατε. Δεν ήρθατε να κάνετε τον οδηγό. Δεν μπόρεσα, διότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα αυτό το γιατί διάστημα. Γιατί δεν ήρθατε κύριε οδηγέ. Θα σας πλήρωνα καλύτερα, καλύτερα από τον κύριο Θεοδωρίδη. Κοιτάξτε να δείτε, τιμώ την πρότασή σας κύριε Σαράντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρότασή σας. Επειδή περνάμε δύσκολες στιγμές. Σε κάνα χρόνο δηλαδή, σε βλέπω στο Σαράντο οδηγό εσένα. Διέρχεται, η ομάς διέρχεται κρίσιμα στιγμά σε αυτό το διάστημα. Έτσι. Και το είδατε και την κατάφορη αδικία προχθές στο γήπεδο του Ατρομήτου. Ναι. Α, δεν μου λες ρε Κωστάκη μου, τώρα που το θυμήθηκα, το τελευταίο και να κλείσουμε. Δεν μου λες, ο πατήρ Σπανός σε ποια ομάδα ήτανε πρόεδρος κάποτε? Ο πατήρ Σπανός, Ιωνικό. Ποιο είχε τσιράκι για δεξί του χέρι? Το Μελισανίδη. Εσύ τι πιστεύεις θα είναι Ατρόμητος ΑΕΚ το μάτς? Δύσκολα με βάζεις. Και άλλες φιλίες ο Ατρόμητος. Φύγε επόμενη γραμμή. Την καληνύχτα μου κύριε Ραπτόπουλε. Και άλλες φιλίες ο Ατρόμητος. Στο μακρινό κουκλουτζά. Καλημέρα. 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 Καλημέρα κύριε Σαράντο. Εδώ είναι. Καλημέρα. Λοιπόν, πιο πριν ήθελα να αναφερθώ που είπατε κάποιες ονομασίες για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ναι. Πώς θα θέλατε να μετονομαστεί. Ναι. Λοιπόν, εκεί είπατε να ονομαστεί Μέγας Αλέξανδρος ή Φίλιππος. Κοίταξε, αυτές οι ονομασίες υπάρχουν ήδη σε 2 αεροδρόμια της χώρας. Ναι, της Καβάλας, της Καβάλας ήδη, ναι. Και Φίλιππος είναι της Κοζάνης. Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, και Φίλιππος είναι το αεροδρόμιο της Κοζάνης. Ναι. Η Κοζάνη ναι. Αεροδρόμιο. Έχει, ναι. Έχει. Τι, τα κότες πάνε εκεί. Όχι, πάνε εκεί. Μπόι, κατεβαίνει εκεί, Μπόι. Έχει. Τι λέρε. Η Καστοριά έχει το Άργος Ορεστικό. Η Καστοριά, δηλαδή κατεβαίνει η Boeing στην Καστοριά. Όχι, ρε Boeing, και εσύ αυτά τον είναι ανεμόπτερα από την αεροδρόμια. Εν πάση περιπτώσει, το είπα έτσι για να δώσω έμφαση λίγο στον μακεδονικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν αυτά κλπ. Ναι. Ήδη υπάρχουν, το ξέρω. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, ξέρω εγώ, Παύλος Μελάς το αεροδρόμιο. Μπορεί, ναι, Μακεδονομάχος. Ή θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε αεροδρόμιο Μακεδονικών. Μακεδονικών, σωστό. Τι σημαίνει είναι. Όχι, εντάξει, δηλαδή, λέγεται. Μακεδονικό. Ναι. Επιθετικός προσδιορισμός. Μακεδονικών. Μακεδονικών. Για να τονίσουμε και την αρχαιοελληνική σημασία. Και Πέλα μπορούσαμε να το ονομάσουμε. Ναι, βεβαίως. Ιβάν Σαββίδης να το βγάλουμε. Όχι, αυτό το λιμάνι. Αυτό το λιμάνι. Γιατί, ναι. Έτσι. Δεκάμαρα πράγματα, όλα και όλα. Ωραίος. Λοιπόν, πιο πριν κάτι ακόμα θα να πω. Που λέγατε για κάποιες περιοχές ότι παντού υπάρχουν τέλος πάντων και καλοί και κακοί. Αυτό, ποια περιοχή αυτό που της Ελλάδος, να το πούμε λέει, κομψά, ναι. Από ποια λέει, περιοχή της Ελλάδος πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη παραβατική συμπεριφορά ο λαός? Ποια περιοχή ο της λαός, Ελλάδος? Οι ναι, κάτοικοι του τόπου εκείνου. Ναι. Κοίταξε να δεις. Τώρα πιο για, πριν, ποια, και... για ποια περιοχή της Ελλάδος λένε ότι υπάρχει μεγαλύτερη παραβατική συμπεριφορά? Ζωοκλοπή στην Κρήτη, Ανθίτου και Ρατά. Ζωοκλοπή στην Κρήτη. Κλεφτοκοτάδες στα Γιάννενα. Δεν ξέρω. Βέβαια. Αλλά για τις ζωοκλοπές στην Κρήτη μας σιγουρεί και όλα, στο διακόψαμε το παλικάρι. Τώρα. Εντάξει. Για αιμομιξίες και τέτοια δεν το τραβάω πιο εκεί. Άστο. Ναι. Δεν το τραβάω πιο εκεί. Γιατί... Μια παροιμία, ναι. Μια παροιμία λέει ότι κάθε σπίτι έχει και το αποχωρητήριό του. Έτσι. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν πιο έντονη παραβατικότητα. Για παράδειγμα, η Ηλία, γι' αυτό και τους ονομάζουν και Άγιοι Τόποι. Γιατί αν ακούσει ο άλλος από πού είσαι και εμείς από τον πύργο Ηλίας, λέει Χριστός και Παναγία, Χριστός και Παναγία. Δηλαδή άμα πεις είμαι Δραμηνός, είναι δηλαδή πιο εξευγενισμένη αυτή, ας πούμε... Να σε φέρει γαμπρό η νύφη σου από την Καλύφητο, ας πούμε. Και σου πει ναι. Κοίταξε, ναι, ναι. Οι Δραμηνοί φημίζονται, ναι, φημίζονται σαν γλεντζέδες, σαν χαρτοπαίκτες, κουμπαρτζίδες, ζαράκιδες. Το ίδιο είναι. Ναι, σαν λίγο τραβάνε και λίγο το χασισάκι. Εντάξει, ας μας συγχωρέσουν. Παντού το τραβάνε τώρα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, κάθε τόπος έχει τα λουλούδια του. Εντάξει, απλώς είναι κάποιες περιοχές
οι οποίες έχουν πιο έντονο το στοιχείο. Και η αλήθεια είναι ότι στην Ηλία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό παραβατική συμπεριφορά. Ναι. Εγώ πάντως στη Θάσο μάλωσα με 10 άτομα θασίτες το καλοκαίρι. Τώρα ναι, μπορεί να έχω εγώ από την Τούμπα παραβατική συμπεριφορά. Δεν ξέρω. Μπορεί εγώ να είμαι στραβός. Έτσι, έτσι λέω εγώ. Εγώ στραβός, όχι στραβός. Από εκεί πέρα ναι, είχα γνωρίσει κι εγώ και στο στρατό άτομα διαφόρων αποχρώσεων. Και άτομα από Νότια Ελλάδα που ήταν μια χαρά παιδιά. Έτσι είναι, και βορειοελλαδίτες. Εγώ κοπάνισα έναν λοχαγό από τον πύργο της Ηλίας. Και αν δεν ήταν ο φίλος του Γούμενου, ο Παπαβραμίδης ο Νίκος, θα εξέτει ποινή να πούμε πάρα πολύ μεγάλη. Ωραίο μάθη, μου άρεσε αυτό. Θα εξέτεια. Θα εξέτεια. Ποινή πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό πρέπει να το έμαθε από το Γρόλιο. Θα εξέτεια. Θα εξέτεια. Έγινε, πολύ μεγάλη. Έγινε λεβεντιά. Πάρα για τον πύργο της Ηλίας. Τον κοπάνισα. 19 χρονών ήμουν. Άσο, 2, 3, 5. Αν δεν βάλει το εγώ μέσα δεν γίνεται. Ναι, ναι. Σε κάθε το εγώ. Άμα σου πω όμως τι με είπε, θα πει καλά τον έκανε. Την έχω πει την ιστορία. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαράτοφ. Καλημέρα. Καλώ τον. Σήμερα ξημέρωσε η γιορτή των ερωτευμένων. Α, άλλη βλακία. Μου προέκυψε ένα πρόβλημα. Άλλη βλακία ανοησία αυτή. Ναι. Καλά, βλακία, ναι. Θα ήθελα να με απαντήσει ο κύριος Σαράντος τώρα. Δεν ακούω. Εντάξει, ναι, και οι υπόλοιποι να συμμετέχουν, απλά πιστεύω είναι ικανότερος. Για πες. Εγώ πήρα ένα περιδέρο, ένα χρυσό περιδέρο, 350 ευρώ. Τι είπες, δεν σε άκουσα. Πακέτο, αγόρασα ένα περιδέρο, ένα χρυσό περιδέρο, ναι, 350 ευρώ. Ναι. Και ένα μπουκέτο με χρωματιστά λούδια, έτσι ένα πεντάρικο. Τα πήρα όλα αυτά και έλα με παράτησε. Και σε παράτησε. Την είχες γκόμενα. Την είχες γκόμενα. Θα βρεις μία άλλη και θα τα προσφέρεις σε μία άλλη η οποία θα τα υποδεχθεί με πολύ, θα τα, με μεγάλη, με μεγάλη ευχαρίστηση. Λουλούδια στις γυναίκες δεν πάνε τώρα. Οι γυναίκες είναι σαν τα τρένα, αγόρι μου. Φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο. Μη στεναχωριέσαι. Άλλος γράφει ποίηματα και άλλος δίνει πηδήματα. Άστε τα λουλούδια και τα ποίηματα. Πάμε επόμενη γραμμή. Αφήστε αυτές τις βλακίες να πούμε. Και τους ρομαντισμούς. Ρομαντικός πεθαίνεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το. Είδα τον ΠΑΟΚ σε 2-3 μάτς συνεχόμενα. Καλά έκανες. Καλή μπάλα έπαιξε με Λάρισα. Πολύ καλή. Τα Γιάννα δεν τα βάζω μέσα. Με τη Λάρισα έπαιξε καλή μπάλα. Κοιτάξτε να δεις. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δύο παίκτες πρέπει να πιάσει. Μάτος και Βιερίνια. Αυτό που μιλήσαμε έναν προπονητή πρέπει να τους πιάσει ψηλά αυτούς. Ψηλά. Αυτό σου έγραψα μετά τα Γιάννενα. Ναι, να τους πιάσεις κάπως πιο ψηλά. Να τους βάλεις ένα χαφ κοντά να τους περιορίσεις. Να τους κλέψεις και την μπάλα. Αν τους κλέψεις την μπάλα ψηλά. Δεν λέω όλη η ομάδα σου να είναι ψηλά. Τα μπακ και στο κέντρο του γηπέδου. Όχι τα μπακ. Δεν να μπακτούν να πιάσει ψηλά. Με χαφ μαρκάρουν αυτοί. Δεν με χαφ να πιάσει τα μπακ. Ελληνικά μιλάω. Ναι, σωστό. Α, ναι. Ο Φιντάνης ξέρεις τι έκανε. Τι έβαλε το Πούλμαν και πολύ καλά έκανε. Δεν είναι το κακολογό. Αλλά άφηνε το Βιερίνια να φτάσει μέχρι βρε, το άκρο της επίθεσης. Δεν είχε ειδικούς ρόλους ο Φιντάνης. Άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Άφηνε το Βιερίνια να φτάσει μέχρι το αριστερό άκρο της επίθεσης. Εκεί έβγαζε δύο βοήθειες. Ναι. Οι βοήθειες είναι για να μην μπει. Αλλά θα στη βγάλει τη σέντρα ο Βιερίνιο και θα είναι και ξηράφη. Αυτοί σταματιούνται στο κέντρο. Κοίτα όμως, στη φάση του γκολ, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, καλά το είπα, ως έχουν, το Βιερίνια το ντουμπλάρανε εκεί, αλλά πολύ ψηλά βέβαια. Ναι. Πολύ κοντά στην περιοχή. Έτσι ώστε ο Σακόφ να μείνει αμαρκάριστο. Και το ντουμπλάρισμα. Το ντουμπλάρισμα έπρεπε να γίνει ψηλότερα. Είναι, ναι, το ντουμπλάρισμα είναι για να μην μπει. Ναι. Ο Βιερίνια, μην νομίζει ότι έχει πολύ το νου του να μπει. Τη σέντρα θέλει να βγάλει. Αυτοί κόβονται όπως παλιά είχε κάνει ο Ζουνίδης ένα μάτι στην Τούμπα που έκοψε το Λίνο. Το ότι το Βιερίνια. Πήγανε δύο πάνω του και ο ένας έχασε τον Σάκοφ, τον γκολ για μένα είναι του Βιερίνια, όχι του Σάκοφ. Θα μου πεις, αυτό. Το Σάκοφ χρεώνεται, αλλά τον τουμπλάρισε αυτός, αλλά τον άφησε πολλά μέτρα να... Ναι, σωστό. Πρέπει να μαρκαριστούν στο κέντρο. Μετά το κέντρο είναι ανεξέλεγκτη. Μα τον γκολ ο ΠΑΟΚ το βάζει ο Σάκοφ. Γιατί πήγανε στη μεριά του Βιερίνια, η πλάγη, η κεντρική χαφ και έμεινε μόνος του τελείως αμαρκάριστος ο Σακχόφ.
Έπειτα, αυτούς που βάζει, καταρχάς ένα να ξέρεις, ο Λουτσέσκου, να τον παρακαλάς να τον βάλει τον Βιερίνια Σνεπίδης, δεν τον βάζει. Το παίζει έτσι. Από σύστημα το παίζει έτσι. Αυτό το είχε κάνει ο Σάντος με Χολέμπα και το Ρωσίδη στο παγκόσμιο κύπελο και είχε τρομερή επιτυχία. Ναι. Έπαιζε με αυτούς τους δύο, αυτή ήταν η επιδεσή του. Χολέμπας και το Ρωσίδης. Και σε ένα μάτς, νομίζω με την Κωνσταρίκα, ήταν, είχε δοκάρει και δύο σούτ ο Χολέμπας και άλλα τόσο από δεξιά ο τέτοιος. Έκλεισε. Και το μόνο άλλο πράγμα που έχει να προσέξει στο Μπέλκα, μη βγεις στη φάση πάνω σαν σεντερφόρ. Αυτά τα δύο μα τα προσέξει ο Τενές, δεν το κάνει το μάτς. Όταν ο Μπίζεσβαρ μετατέθηκε στα δεκάρια, αλλά όλο αυτό για να γίνει πρέπει να βγει ο Βιερίνια σαν back half. Δηλαδή, ακριβώς, το μυστικό με το Βιερίνια, ακριβώς, το μυστικό με το Βιερίνια είναι ότι παίρνοντας ταχυδυναμικά την πλευρά, βγάζει τον Μπίζεσβαρ δεκάρι, βγάζει τον Μπέλκα δεύτερο σεντερφόρ και η διάταξη του ΠΑΟΚ πηγαίνει διαφορετικά και γίνεται. Παίρνει επάνω του κεντρικό χαφ, μένει ο Σάκοφ, ο Βιερίνια στο πρώτο γκολ ήταν ρολίστας. Τώρα αυτά που θα τα καταλάβεις. Από δεξιά και από αριστερά αυτούς που βάζει ο Λουτσέσκου, τον Γκάμπος ή τον Βιερίνια ή τον Μπέλκα, παραμύθι είναι πρόλογος για να ανοίξουν διάδρομο στο Βιερίνιο. Σωστό. Πρόλογος είναι. Δεν το είδα, γι' αυτό δεν βάζει και το Μακ. Γιατί ο Μακ είναι βλαμμένος, δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθεί. Επόμενη γραμμή, χαρακτηρισμοί. Γιάννη. Είπε το Μακ βλαμμένο. Τον κόλλησαμε. Καλημέρα. Καλά τον έκανες. Καλά τον έκανες. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Γιούγκε Κλόπ, το Σωσία, στους Μαθουσάλες και Παπινιώτιδες στον FM. Πες ρε για το μοιραίο Μπουφόν σήμερα. Καλά τα είπαμε ρε Κλόπ, είναι παλιόγερος ο Μπουφόν. Φτάνει. Πρέπει να το σταματήσουμε. Καλημέρα, φίλε. Τρεις γραμμές. Πέσανε οι άλλες τρεις. Βολίδα πάρτε πάλι. Εγώ είμαι ο φίλος. Έλα. Εγώ είμαι ο φίλος. Εσύ. Ωραία. Εντάξει, και άλλη φωνή από εδώ σου χάμος γίνεται. Ναι. Πρέπει να παραδείξω κάτι. Ο φίλος Ολυμπιακός, ο γνωστός Καστελιώτης, υποτίθεται, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και φάνηκε πραγματικά ποιος είναι και από πού είναι. Όταν μιλάει για Γιαννόπουλο Παύλα Ψαρά και το λέει έτσι, το περνάει λίγο-λίγο το έργο, ξέρει πολλά εκ των έσω του ΠΑΟΚ για να είναι κάποιος ο οποίος είναι Ολυμπιακός και μας παίρνει τηλέφωνο από τον Πειραιά και από την Καστέλα. Οπότε ας αφήσει το παραμύθι για το ποιος είναι και το τι είναι. Πλέον φαίνεται πραγματικά ποιος πραγματικά είναι και το τι είναι. Δεν είναι Ολυμπιακός, είναι ΠΑΟΞΙΣ, είναι ένας τύπος διαφορετικός, τον πήραμε χαμπάρι. Έτσι λες, ε. Έτσι νομίζεις, ότι είναι ΠΑΟΞΙΣ. Θεωρώ ότι πολύ χτέθηκε, μπήκε πολύ πολύ βαθιά για κάποιον τυχαίο, ο οποίος απλά μας το παίζει ιστορία ότι παίρνει τηλέφωνο τον πήρα κάτω. Όταν μιλάει για Γιαννόπουλο, Παύλα Ψαρά, Διονύσης και η Έλλη. Τώρα εντάξει, του το χούρογλου. Η Έλλη του το χούρογλου, ναι. Ετάχα δεν ξέρουμε εμείς είμαστε κουθινοί. Εντάξει, το φάξ και τα λοιπά. Γνωστά είναι όλα αυτά. Τα ξέρει ο κόσμος που πρέπει να ξέρει αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Οπότε λίγο έκανε. Άκου ένα ωραίο. Βγήκε ωραία τα offside. Άκου τώρα να γελάσεις. Και εσύ και οι ακροατές. Ναι. Σε ένα μάξι είναι ένας Καλαματιανός, ένας Πατρινός και ένας Πυριώτης. Ποιος, ναι, οδηγάει από τους τρεις? Ο ασφαλίτης που τις έχει. Ωραίο. Τους κερατάς. Τι ευρηματικότητες σήμερα στο Γαλάντο. Ευχαριστώ, φίλε. Και ένας φίλος μας, ο Παοξής, ο Τάσος από την Τραπετσόνα, ρωτάει ποιος μπορεί να μαρκάρει επιτυχώς τους Μάτος, Βιερίνια, Μπίζεσβαρ, Πέλκα. Κοίταξε, όπως και να έχει το ζήτημα, πρέπει να τους βάλεις παίκτη επάνω. Και στον Πέλκα το παίρνουνε δύο. Το στόπερ, ο ένας, και το εξάρι. Το Μάτος και το Βιερίνια, τους ντουμπλάρει ο εξτρέμ που τους μαρκάρει και ένα σκάφ κοντά. Δεν πάει κανείς κάτι άλλο. Αλλά ο ρόλος του Βιερίνια τον ανέλησα πριν από λίγο. Είναι ρολίστας ο Βιερίνια στο χθεσινό παιχνίδι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Ραπτόπουλε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Αριανός από κέντρο, Ραπτόπουλε. Εβραίος. Εβραίος. Τι γίνεται? Εβραίος με αλφαγιώτα, με έψιλον, τι? Με περιτομή, κανονικά, Ραπτόπουλε. Ας κάνει τομή, ναι.
Τι γίνεται, Ραπτόπουλε, όλα καλά? Εγώ νομίζω ότι δεν είσαι Εβραίος και άμα έρθει 25 του μηνός τρέμεις μην χτυπήσει ο διαχειριστής για τα κοινόχρηστα, έτσι νομίζω. Όχι, Ραπτόπουλε, εγώ περιμένω να ονομαστεί το αεροδρόμιο, να πας και πάμε κανένα ταξιδάκι, Ραπτόπουλε. Πώς να ονομαστεί το αεροδρόμιο? Νίκος Γκάλης, Ραπτόπουλε. Αυτό που διώξατε το 92, οι τότε σουπεράδες, με τον άλλο τον έξυπνο, τον Σαουρίδη. Για να καλά, καλές, Ραπτόπουλε. Φιλαράκι σας τον... Με το φιλαράκι σας, το Γιαννάκη, το προδότη να πούμε, το σκηνικό. Να σου πω, Ραπτόπουλε. Λέγε. Κάνω πολύ κέφι την Τζόρτζια. Τι λέει να κάνεις? Πολύ κέφι την Τζόρτζια. Κάνεις κέφι την Τζόρτζια? Ναι. Μ' αρέσει. Καλύτερα εγώ νομίζω ότι θα πας με άντρα παρά να κάνεις κέφι την Τζόρτζια. Να σου πω. Έλα, λέγε. Άμα έρθω από εκεί. Ναι. Πρόγραμμα με τη μία ή θα δεις κανένα κουτί σφαίρες. Άμα έρθες από εκεί, από εδώ, άμα έρθεις. Ναι. Έλα να φάμε καμιά τυρόπιτα, καμιά τουλούμπα. Έχω τουλούμπε σήμερα. Θέλεις, αρέσουν. Ξέρεις πώς λέγεται αλλιώς η τουλούμπα, ε? Σ' αρέσουν οι τουλούμπε, σ' αρέσουν, ε? Πώς λέγεται? Θες να πας... Έχει και ωραίο, έχει και ωραίο, πώς το λένε, μελάκι η τουλούμπα. Και ξέρεις τι ωραία, σαν και σένα αγοράκια, ε? Ξέρεις που τους πασαλίβω εγώ το μελάκι, να πούμε. Έτσι. Δεν έχω κάνει αγιώρος με τον κόκκινο. Μην παραφέρεσαι, μην παραφέρεσαι. Δεν παραφέρομαι. Μην εχιδαΐζεις. Δεν εχιδαΐζω. Την εκπομπή. Δεν εχιδαΐζεις την εκπομπή. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ. Ναι, φίλε, εσύ. Συγμένος νοτιοελλαδίτης Πελοποννήσιος, ρε φίλε. Τι πρόβλημα έχετε με την Πελοπόννησο, δεν κατάλαβα. Κανένα, κανένα. Έχουν, αν ακούσατε εμένα, κανένα. Τάχουν. Έχω φίλους πολύ καλούς και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Κανένα. Τάχουν με τους Πελοποννήσιους. Τάχουν. Και εμένα τα ματάκια μου το τι έχουν δει σε κάποια μέρη της Βορείου Ελλάδος, δεν θέλω να πω πολλές, μην θίξω κανένα. Στα Γιάννητσα θα τις πω. Τι κρύα βρύσεις, τις αίρες σε κάτι χωριά, τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι εκεί πέρα είναι έτσι. Ένα-ένα. Κρύα βρύση. Γιάννητσα. Κρύα βρύση, Γιάννητσα. Όλα τα χωριά εκεί γύρω-γύρω από Βέρεια, όχι όλα. Τρία-τέσσερα. Ας μισό λεπτό. Τα χωριά γύρω-γύρω από τη Βέρεια. Εγώ είμαι πολιτισμική. Ρε, μην διχάζουμε τώρα τον κόσμο, μωρέ. Πάντου έχει καλούς και κακούς. Ναι, μεγάλε, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω και εγώ. Δεν σημαίνει ότι όλοι εκεί πέρα είναι έτσι. Ναι, πολύ ωραία. Και είναι ο φίλος από την Πελοπόννησο. Μην διχάζεις τους Έλληνες τώρα. Εκεί είστε κακοί, εκεί είστε καλοί. Ρε, παιδάκι μου, ας πω. Σε παρακαλώ. Εγώ έχω ένα φιλικό. Άλλο είναι λίγο τσιγκούνιδες, άλλο είναι λίγο πιο απλόχερες. Εντάξει. Έτυχε ένας Πελοπόννησος. Αλλά αυτό πιο οι Βορειοελλαδίτες το καλλιεργούν. Όχι κάτω. Εδώ ένα γνωστό μου πρόσωπο, η μητέρα ήταν από την Καβάλα, ο πατέρας από τη Μεσσηνία, από την Καλαμάτα κτλ. Ο καημένος τόσα χρόνια λέει τι άκουγε, ο Καλαματιανός, ο έτσι ο Πελοποννήσιος, ο έτσι ο αλλιώς, τον έφαγε τον ανθρωπάκο να πούμε. Καλά, να ολοκληρώσει το παιδί, να ολοκληρώσει. Καλά λέει, τι. Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι όλοι του φάγε παντού. Του φάγε τα σπλάχνα λέει η Καβαλιώτησα να πούμε. Ναι. Να έρθετε στη Λακωνία στο χωριό μου. Πώς είμαι λέγεται το χωριό σου, πώς λέγεται? Είναι πρωτοπόρος, Βλαχιώτη. Πώς λέγεται το χωριό? Βλαχιώτη. Βλαχιώτη, Λακωνίας. Λοιπόν, είναι κοντά στο Ίτυλο μήπως? Στο Γήθιο κοντά, στο Γήθιο. Στο Γήθιο κοντά είμαστε. Ωραία. Στους Μολάους. Όχι, όχι, στο Γήθιο. Στους Μολάους κοντά. Είμαι πρώτος στον Όμιλο Ραπτόπουλε. Έχω δεύτερο τον Αστέρα Μαλιάδας με προπονητή τον Σούλη Παπαδόπουλο. Έτσι, τα ξέρω. Ακριβώς. Άκου να δεις τώρα. 8 χρονών. Με Καλαμάτα και Πανελλιακό στον Όμιλο, ε! Άκου να δεις τώρα, 8 χρονών Ραπτόπουλος. Εκδρομή με οικογενειακούς φίλους. Θα πάμε γύρω Πελοποννήσου και Ζάκυνθο και τέτοια. 15 μέρες. Πάμε. Το ένα το παλικάρι τότε, τώρα είναι γέρος, ξέρω εγώ, ο Νίκος. Λοιπόν, βιοτέχνης τότε. Οι γονείς από το Άνω στρέφει του πύργου της Ηλίας. Στη διαδρομή η Νύφη, η γυναίκα του να πούμε. Να αρχίσει να λύσει το αυτοκίνητο, αυτό ήταν σε άλλο αυτοκίνητο. Θα μας δηλητηριάσουν, αυτοί είναι παλιάνθρωποι. Είναι έτσι, είναι αλλιώς. Άκου τώρα, εγώ ακούω στο πίσω κάθισμα 8 χρονών. Και προμοπελοπονίζει και έτσι κι αλλιώς κτλ. Πάω εγώ που λες 3 μέρες εκεί, δεν έχω φάει τίποτα. Γιατί δεν τρως ρε Κωστάκι, γιατί δεν τρως ρε Κωστάκι. Φάει λίγο ρε Κωστάκι. Πού να φάω εγώ με αυτά που άκουσα? Σε πληροφορώ, τέτοια φιλοξενία δεν έζησα. Τα περισσότερα είναι μύθος τώρα. Τα περισσότερα είναι μύθος. Στο Άνω στρέφει. Στο Άνω στρέφει. Και όταν μετά από χρόνια μου λέει ο πατέρα μου, ρε Λακάμα, λέει, εκεί στην Πελοπόννησο, τι έπαθες, λέει. Λέω, είχε πει αυτή του Νίκου, λέω, η γυναίκα, ότι θα μας δηλητηριάσουν, λέω, έλα, τα πεθερικά. Μύθι είναι αυτά, μύθι. Την Κανκάγια, λέει, τη Ρουφιάνα. Μην καθυστερούμε το παλικάρι άλλο. Εντάξει. Και θέλω να πω και για την μπάλα κάτι. Ναι.
γιατί είμαι και Ολυμπιακός. Ναι. Δίκαια βρίσκομαι εκεί που είμαι ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι καλύτεροι και οι δύο οι δικέφαλοι. Από εκεί και πέρα όμως ο ΠΑΟΚ, ακόμα και στο πρωτάθλημα αυτό που θα πάρει. Ναι. Γιατί κατά 99,9% το πήρε. Ναι. Ναι, το πήρε, τελείωσε. Όχι, θα το πάρει, το πήρε. Βγάζει Ξανθόπουλο και Κλάψα. Φύγε! Και ο Μαρίνα... Φύγε! Και όσο για τον Εύωσμο και Σικές και Αμπελόκηπη και Νεάπολη. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ναι. Η δασκάλα του Τωτού λέει στα παιδιά να πάνε, λέει, αύριο στο σχολείο ντυμένοι καρναβάλια. Ο Τωτός πηγαίνει στο σχολείο εντελώς γυμνός. Η δασκάλα με το που το βλέπει του λέει ταραγμένη δασκάλα. Πότε το τέπουν τα ρούχα σου, λέει. Δεν σας είπα να έρθετε στο σχολείο ντυμένοι καρναβάλια. Μα ντύθηκα, κυρία. Τότε του λέει φορτωμένη δασκάλα. Τότε με δουλεύεις. Όχι μόνο δεν ντύθηκες καρναβάλι όπως σας είπα. Δεν φοράς καν τα ρούχα στο Τωτός. Μα ντύθηκα φάρος, λέει. Φάρος. Τι βλάκας είναι. Λοιπόν, πάμε στους κόσμους. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ρε Κωστή, τι φελός είναι αυτός ο δήμαρχος, ρε Κωστή. Φελός. Φελός δεν είναι βρισιά. Εντάξει. Καταρχήν, όχι δεν είναι βρισιά. Ελαφρός δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Ελαφρός, ναι. Ανασκεύασε ο άνθρωπος, είπε η κάνε ένα γκάλο, πρε φίλε. Εγώ είμαι της άποψης ότι μετά τα 60-65 δεν θα πρέπει να έχει δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Μετά τα 65. Μετά τα 65, όταν βγαίνει σύνταξη στην Ελλάδα ένας άνθρωπος. Δηλαδή, εσύ που έβγαλες την τουρλουμπούση με τη Μιμή πρωθυπουργούς, λόγω επειδή ο Ανδρέας, να πούμε, έβγαινε η ψυχή του από τις φτέρνες. Τι να πούμε τώρα δηλαδή, μας κυβέρνησε ο αυτόματος πιλότος, να πούμε, η τουρλουμπούση, να πούμε, η τουρλουμπούση. Αεροσυνοδός. Αεροσυνοδός, να. Ξέρεις γιατί είναι φελός. Ναι. Γιατί δραστηριοποιείται, άμα μπεις, άμα γκουγκλείς, βασικά όχι, πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ, ναι, και πάρε μια φιάλη κρασί μπουτάρι. Ναι. Πίσω η ετικέτα ξέρεις τι γράφει. Δεν πίνω κρασιά πολλά, τι γράφει. Θα σου πω εγώ περιληπτικά, ότι το μερλότ, η ποικιλία μερλότ που φτιάχτηκε αυτό το κρασί, κατάγεται στην μακεδονική γη της Συμμαθίας. Δηλαδή τι θα γράψει αύριο μεθαύριο. Καλό ακούγεται αυτό. Θα το ρωτήσουμε. Τι θα γράψει. Δηλαδή είναι τόσο φελός. Που να σου πω κάτι. Άκου να δεις. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό που κάνει ο Μπουτάρης, μήπως εγώ το πάω πιο μακριά. Μήπως το βρούμε μπροστά μας αύριο μεθαύριο και μας προετοιμάζει για κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν είναι τόσο φελός όσο νομίζουμε. Λέω εγώ. Φελός είναι, το ξέρω εγώ. Εντάξει, αλλά μήπως δεν είναι τόσο. Γιατί αυτό μήπως το βρούμε μπροστά μας, το έργο, λέω εγώ. Δεν λέω ότι θα γίνει. Τι να πω, δηλαδή, μήπως δεν είναι τόσο τα πράγματα απλά και ποδοσφαιρικά και έτσι στην ατάκα επάνω και τα πετάει αυτός γιατί ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο άνθρωπος κάτι παραπάνω γνωρίζει για αυτά τα θέματα. Μην το λες αυτό. Μη λέω λες. Εγώ τώρα. Δεν είναι απόλυτο μήπως και σίγουρο δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο απλό και τόσο έτσι ότι χαβαλετζίδικο. Όλοι οι δήμαρχοι είναι πολύ μυαλωμένοι. Πάρα πολύ. Πολύ. Σκάσαμε από μυαλωμένους αυτή τη χώρα. Φτάνει, δεν θέλουμε άλλο μυαλωμένους και επιστήμονες. Έλατε. Ναι. Δεν γίνεται. Όσο Κωστή για, που λες για τους Πελοποννήσιους και τους Κρήτες, ναι, τους κριτικούς, πήγα φαντάρο στη Πελοπόννησο, ναι, θεωρούν ότι αυτοί είναι οι Έλληνες. Οι Δωροίς, ναι. Ναι. Όσο για τους Κρήτες, για τους κριτικούς, ναι, η άποψή σου ότι όταν είναι 150 άτομα είναι όλη μια γροθιά και αντρίλα και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά όταν είναι μόνος ο καθένας, έλα φιλαράκι μου και τόνα και θάλλο. Και... Έφυγες, κατάλαβα. Εγώ στα εκτός έδρας δεν τους έχω δει τους κριτικούς. Εκτός έδρας δεν τον βλέπω τον κριτικό. Και στην Κρήτη να πούμε γενίγουλε, μόλις έπιανε Χαριλάου Τούμπα 3-0 από το ημίχρονο. Και κερκίδα 0. Καλημέρα. Αυτό το ρωτήσουμε, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Ω, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλά, για τον Μπουτάρη σου είχα αναφερθεί πριν το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Όσο για την καχυποψία που έχεις, δεν αφιβάλλω ότι μπορεί να παίζονται παιχνίδια. Αλλά δεν το βλέπω τόσο αφελή. Δηλαδή. Δεν μπορείς να λες τον Έλληνα, η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Γιατί π.χ. θα έρθει ο Αμερικάνος τώρα εδώ να τα στήσει όλα για να πάει να χτυπήσει μεθαύριο τη Ρωσία και δούμε έργα. Μην μπαίνουμε σε αυτό.
Ας διατηρήσουμε την ιστορία μας σε κάποια πράγματα. Και ας πούνε και ένα όχι. Δεν λέμε όλοι πιόνια είναι. Και ο Αντρίκος κάποτε ποιον ήταν, αλλά είπε και ένα όχι κάποια στιγμή με το σεισμικ. Όχι να ζητάμε συγγνώμη στα ίμια. Αυτή της άποψη είμαι σε αυτά τα θέματα. Εσείς τώρα λέτε, η γνώμη σας είναι ότι λέμε συγγνώμη για τα ίμια, είμαστε κοτάρες ας πούμε. Όχι, όχι. Ότι σαν Έλληνας, όταν εγώ βάζω στην κάλπη το σύνολο και βγαίνει ένας που είναι εκπρόσωπός μου, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ιστορία μου. Εκεί σταματάμε. Σωστό. Κάνω ό,τι άλλο γουστάρεις. Την ιστορία δεν την ακουμπάς. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να την ακουμπήσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Και επειδή είμαστε παοκάρα και είμαστε στη χαρά την τρελή, θα κλείσω με μια μαντινάδα παοκτζίδικη. Για πες την. Για τους Αθηναίους. Ναι. Ωε, 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 το καλαμάκι ρε δεν τρώγεται σε λέω. Πες το πάλι. Μάλιστα, για πες. Το καλαμάκι εννοείται σε λέω. Το καλαμάκι ρε δεν τρώγεται σε λέω. Πουγάτσα κρέμα είναι το φαΐ σου και λεμονίτα το αναψυχτικό σου. Πάμε. Φύγαμε. Γεια. Επόμενος κύριος. Εύος Μποσικές. Λέγε φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα σε όλους εκεί πέρα. Να το πω λίγο πιο ποδοσφαιρικά. Ναι, αλλά να σε ακούμε λίγο. Ναι, δεν σε ακούμε. Μ' ακούτε. Βγάλε το hands free. Μισό. Ακούτε τώρα. Ναι, και κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε καλύτερα. Στο τηλέφωνο, ναι. Λοιπόν, έβλεπα πριν έτσι χαλαρώσει λίγο εκεί τη City, τι υπερομάδα είναι αυτή. Την έβλεπα και εγώ, ρε φίλε, στο πρώτο ημίχρονο. Και χωρίς να υδρώσει. Καλά, τώρα να πούμε και μια αλήθεια. Οι άλλοι ήταν εκτός ρυθμού, η Βασιλεία. Κακή όσο ομάδα, καιρό είχαν να παίξουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, στήθηκαν με τρία στόπερ και τα λοιπά. Είχαν δύο ταχύτητες κάτω, όχι μία που ήταν η Λάρισα. Δύο ταχύτητες κάτω από φόρμα, από ταχύτητα κτλ. Δηλαδή, πόσο κακό κάνει η διακοπή του πρωταθλήματος, πόσο ανέμακτα και πόσο σε joking still βγήκε η City. Δηλαδή. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, εκεί που έκανε το βλέπω και... ναι. Βάζω λίγο, το έχω στο μιού, το βλέπω, βάζω την μεσημεριανή την εκπομπή λίγο από το ίντερνετ εκεί να την ακούσω. Δεν έχει πρόβλημα το μεσημέρι. Και πετυχαίνω στο 20 λεπτό πάνω που δίνει ο κόκκινος στοιχηματικές. Λέει under the match 0-0-0-1. 0-3 Αγκουέρο. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς πέθανα στα γέλια, έφυγε το φαγιό. Εντάξει, δεν είναι και ο Θεός. Κοίταξε. Εντάξει, αυτό, αυτό είναι μια πρόβλεψη. Αυτό είναι μια πρόβλεψη. Την είδηση που έδωσε από υπόγειο, από ξένο πρακτορείο, ότι του Νεϊμάρη μεταγραφή είναι 50-50 και πήραν εδώ από τη Μάρκα τηλέφωνο και κλαίγανε γιατί χάσανε τη δουλειά του. Έχω πληροφορία, φαλακρέ, ρεπορτάζ από Αθήνα. Και κάτι ακόμα. Ποια Αθήνα, ναι. Και κάτι ακόμα. Ναι. Κάτι το οποίο είναι τροφή για σκέψη για τους παοκτζίδες. Ναι. Σε περίπτωση που ο Πάοκ την παίρναγε εκείνο το χωριό, την Έστερσουτ. Και ίσως. Τώρα ήταν στο. Είχε παίξει 6 μάτς ακόμα στο Europa League. Και παίρναγε τους 32. Του βγήκε σε καλό μάλλον. Του βγήκε λοιπόν, σε καλό μάλλον που δεν προχώρησε. Άκουσε να δεις τι με είπε ένας Αργιανός. Εννοείται βγήκε σε καλό. Τι με είπε ένας Αργιανός, φουκαράς. Ρε εσύ λέει πανηγύριζα τότε που απεκλείστη ο Πάοκ το καλοκαίρι. Και μου τζώνω τον εαυτό μου λέει τώρα. Γιατί λέει θα πάρει το πρωτάθλημα. Με φόρμα, ταχύτητα και βιολογική κατάσταση ασύλληπτη να πούμε. Φοβερό. Εγώ βλέπω αν πέρναγε. Ναι. Θα ήταν πολύ πίσω. Θα ήταν κουρασμένος. Σίγουρα θα ήταν κουρασμένος. Μπορεί να έκανε βέβαια πιο πολλές μεταγραφές το Γενάρη. Ναι, ίσως. Θα ήταν πιο ποιοτικές μεταγραφές. Πιο ποιοτικές μεταγραφές. Ναι. Έκανε πολλές. Πιο ποιοτικές. Πάντως, έδιωξε τώρα στα χαφ, το παρατηρούσα. Ποιον άλλον έχει να κάνει αλλαγή στα χαφ σε περίπτωση που αύριο βγει στην προπόνηση έξω ο Μαουρίσιο. Ναι. Κοίταξε. Θα κάνει εσωτερική αλλαγή. Βγει στην προπόνηση την Πέμπτη πριν το μάτς με την ΑΕΚ. Ποιον θα βάλει. Θα βάλει τον Βιερίνια προφανώς. Θα βάλει το Μάτος Χαφ και δεξί μπακ το Βιερίνια και θα κάνετε προσευχή στον Άγιο Θαράποντα, ο Αζεβέδο, ο Αζεβεδαίος, να παίξει 90 λεπτά. Αυτό ακριβώς θα κάνει. Έτσι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Έγινε, παιδιά. Έγινε, παιδιά. Βλέπεις ότι στις προκλήσεις των Τούρκων δεν μασάνε οι Έλληνες. Γιατί δεν μασάνε οι Έλληνες. Μας πρίζουν κάθε μέρα τα κανάλια. Έγινε θερμό επεισόδιο και έγινε θερμό επεισόδιο και μπήκαν τα αεροπλάνα και βγαίνει ο Φελός ο Βερίκιος. Γιατί ο Βερίκιος είναι Φελός. Ο άλλος πιο νορμάλ είναι. Ο Φελός ο Βερίκιος
Λοιπόν, και έτσι αυτό και τα λοιπά. Και ποιο νομίζει ότι είναι Ερντογάν και εκείνο και τ' άλλο. Και η ιστορία ποια είναι. Επειδή κάθε μέρα περνάει και ένα τουρκικό αεροσκάφο και μα το λένε ειδήσει, δεν έκανε κλικ του λιμενικού το. Το συμβάν, εντάξει. Έκανε. Δηλαδή έτσι και που είναι γίνεται πόλεμο την Τουρκία, κανεί δεν το πιστέψει. Στην παραλία θα πίνουμε φραπέ. Καλημέρα. Κανένα. Καλημέρα, ναι. Εγώ. Εσύ, φίλε. Παλικάρι μου. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χιονίζει εκεί. Όχι. Όχι, πάλι καλά. Από πού μας παίρνετε, από πού μας τηλεφωνείτε? Εγώ, ναι. Βουλγαρία. Βουλγαρία, Βουλγαρία. Ουγγαρία. Α, Ουγγαρία. Ουγγαρία. Ναι. Πάλι καλά που δεν χιονίζει, γιατί ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον που βγήκε πριν, που τον έκανε τον ΠΑΟ εκτός απλό, πιάσουμε το Βιερίνια μόνο, πιάσουμε μόνο το Μάτος, πιάσουμε μόνο τον Μπέλκα και τελείωσε τον νεκρός από τον ΠΑΟ. Δυο θες για το Βιερίνια, δυο θες για το Μάτους, δυο θες για τον Μπέλκα, 6, ένας τερματοφύλακας 7. Και τι να κάνεις μετά ρε παλικάρι, όσο και ανάπηρος να είναι στους Σαχόφ, θα πάμε μοναχός να το βάλεις. Έτσι ακριβώς έγινε. Έτσι ακριβώς έγινε. Ντουμπλαρίστηκε η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ, μπήκε σέντερφορ ο Μπίσεσβαρ, μπήκε σέντερφορ ο Πέλκας, ήρθε ο Τζάλμα από την άλλη μεριά. Δηλαδή, ήρθε ο Σέντερφορ, μπήκε ο Σάκο. Θα πιάσω αυτό, θα πιάσω τον άλλο και νέκρωσα τον ΠΑΟΚ. Και άλλοι τι να κάνω δηλαδή. Ναι. Ακάτσω να τους κοιτάνε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και είναι πολύ καλό αυτό για εμάς τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τέτοια εποχή, και ναι. Θέλω να πω κάτι προσωπικά για μένα που πιστεύω μπορεί να ισχύει και για αρκετούς ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εμάς τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, εμένα προσωπικά, μ' αρέσει να γίνομαι ρόμπα για τον ΠΑΟΚ όταν έχω κρίνει κάτι. Όταν έχω κρίνει κάτι και με διαψεύδει. Αλλά με διαψεύδει κάνοντας καλό στην ομάδα. Και εξηγούμε. Ναι. Για το θέμα Λουτσέσκου. Τον οποίο δεν τον πίστεψα, ρε παιδί μου. Δεν τον πίστεψα. Και για να σου πω την αλήθεια, Εγώ το Λουτσέσκου φέρει στην Ξάνθη το γούσταρα. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, δεν πρόσεξε καθόλου τον πρώτο μήνα την άμυνά του. Η άμυνα του ΠΑΟΚ τους πρώτους δύο μήνες με τον Λουτσέσκου είχε μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Άκουσέ με. Μια παρένθεση εδώ. Μπορεί να μας φάνει και εμάς ότι δεν την πρόσεξε. Και μπορεί αυτό να ήταν το σχέδιο εξ αρχής. Ή μπορεί έτσι να ήθελε να το πάει να το στρώσει. Δεν ξέρω. Λέω. Υποθέσεις κάνω. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Γιατί θα αλλάξουμε και χώρα τώρα και θα αλλάξει και το σήμα. Ναι. Είπε πριν ο φίλος. Και αν πέραγε και αν μετά αν φίλε δεν απάφτωσε κανένας και αν είχε περάσει και εγώ σου λέω ότι θα είχε καλύτερη φόρμα αν είχε περάσει και αν είχα παίξει και ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα είχα πάρει και άλλους 5 παιχταράδες. Γιατί δηλαδή μετά αν δεν είπε. Και τα παλιά όπως λέει και ο φίλος μου ο Ραπτόπουλος, τα παλιά τα θυμούνται οι παλιά άνθρωποι. Πολύ καλή νύχτα. Πού είσαι ρε Τσεχεβάρα κανέ, λέει ο 495. Να θυμάσαι ότι θα σε ρίξω στη γάμα εκεί όπου ανήκεις. Όσο για την Καλαμαριά, κοιτάξτε να πάρετε τον Αχαρναϊκό και άστε τον Άρη. Καλά τον Αχαρναϊκό θα τον πάρουν να είναι φαγόνος ευτυχώς. Για ποιον λέει, για ποιον. Για ένα Σαρκιανός για το Σεραίο. Ρε Φαλακρέ, εσύ ξέρεις γιατί πήγες στο συλλαλητήριο και ξέρεις τι θα πει πόλεμος. Άλλο τη βλέπεις και άλλο να το ζεις. Γιατί εσύ πήγες στον πόλεμο, γιωτά. Γιωτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Όπα. Βαθύ Πασόκ. Λέμε κάποιοι καλύτερα να σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται. Σωστό. Εσύ προηγουμένως, τι σου κάνει η Λιάννη και τη βρίζεις? Εμένα η Λιάννη. Ναι. Νιώθω σαν πολίτης προσβεβλημένος ναι. που με κυβέρνησε. Αυτό το να νιώθεις προσβεβλημένος που δεν έχεις βγάλει ένα νομάρχη και ένα δήμαρχο σωστό σε εκείνη την πόλη που ψηφίζεται. Νομάρχη. Έχετε βγάλει ένα σωστό. Όλοι κατηγορούμενοι. Καλά, μην σε πιάσει καμιά αυτή τώρα για τη Λιάννη. Τι είναι για τη Λιάννη. Ναι. Και ο άλλος ο κύριος. Ναι. Δεν δόθηκε ευκαιρία θέμα απόψε. Λέει, και ο Αντρέας ήταν πιόνι, αλλά είπε και ένα όχι. Ο Αντρέας θα ζούσε απόψε ειδικά σε όποια θέση για ήταν θα είχε να στρατώσει όλο τον κόσμο. Τι θα έκανε? Για τα ίμια. Τα ίμια. Ναι, θα είχε αναστατώσει από όποια θέση κι αν ήταν. Τι σας είπα εγώ και σας κακοφάνησα? Όχι εσείς, ναι, σαν ναι, όχι, λάθος. Ναι, 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 ένας ναι. κύριος που είπε ναι,
Και ο Ανδρέας ήταν πιόνι, αλλά είπε και ένα όχι. Ναι. Για το βυθίστε το χώρο. Των Αμερικάνων, αυτό ήθελα. Κατάλαβες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Κλητήρας του, της CIA. Το μεγαλύτερο κακό... Το Στάνφορντ, το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Κοίταξε, να σου πω, σαν πολιτικός... Σαν πολιτικός... Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Άκουσε με, βρε. Σαν πολιτικός, το μεγαλύτερο κακό... κακό στο μακεδονικό το έχει κάνει ο Σαμαράς. Και πρωθυπουργός έγινε, αλλά και κανένα δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό σου είπε καλύτερα να σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται. Καλό, ο Σαμαράς ήταν και αντιπαθητικός. Α, μπράβο. Ο Ανδρέας, επειδή ήταν τόσο δυνατός, τόσο μεγάλη προσωπικότητα, γι' αυτό όλοι τον ανακατεύεται. Ναι. Κατάλαβε, φίλε μου, Κωστάκη. Αναφυσβήτητα υπήρξε προσωπικότητα πολιτική μεγάλη. Εντάξει. Α, μπράβο. Τον παραδέχονται και οι αντιπαλοί του. Βέβαια, εκεί ξεμπεράζει. Εντάξει. Συγγνώμη για αυτό που λέει. Όταν δουλεύεις όπως εσύ και δεν έχουμε χάσει. Και εραστής μεγάλος ήταν. Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Μιλάει το ένας πάνω στον άλλο. Κοίταξε. Σε αυτό δεν το συζητάμε. Έτσι. Όπου και να πας, Παπανδρέου θα δω συναντήσεις. Αυτά όλα είναι σπέρματα του Ανδρέα. Έτσι. Δεν ήξερε πόσα παιδιά είχε. Σωστό. Σωστό. Ναι, λοιπόν, θέλω τον Γιάννη το φίλο μου το Κελκίδη. Θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι, όχι το Καζαντζίδη, του Σταύρου του Καμπάνη του Σαλονικιού. Το πατριώτη σου. Δυο στροφές. Οποιοδήποτε. Ναι. Λοιπόν, και εύχομαι ο Πάοκ να πάει καλά και αφήστε το μπουτάρι και αυτά. Αυτοί ήρθαν και θα φύγουν. Ναι. Ο Πάοκ μένει. Ενώ ο Πάοκ μένει. Ναι, σωστό. Λιγότερο για τον Ανδρέα. Εντάξει, τελείωσε. Εντάξει! Έγινε. Πείς, από ποιο χωριό είμαστε, πού μένουμε κύριε Ούτσενα, το Ούτσενας είναι παρατσούκλι ασφαλώς. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι το χωριό του, της γιαγιάς του. Λοιπόν, ποιο χωριό, σε ποιο χωριό είστε. Το χωριό της γιαγιάς του Ραυτόπουλου. Τα Ούτσενα, ρε. Τα Ούτσενα. Κομνηνά, ρε. Τα Κομνηνά, υπάρχουν Κομνηνά στον νόμο Ξάνθης. Και στον νόμο Κοζάνης. Υπάρχουν και πολύ ωραίο χωριό στο νόμο Ξάνθης. Πάνω από τη Σταυρούπολη. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Έχω μνάκι εκεί και εκεί. Έχω ακουστά. Πάντως πριν κλείσεις, όσους γνώρισα από Πτολεμαϊδα, Κοζάνη κτλ., το 90% είναι Πασόκ. Και υπάρχει και δεξιά. Όχι. Εγώ όσους γνώρισα από εκεί. Και φίλους και τα λοιπά. Όπως σου είπε ο φίλος. Ο φίλος ο Σαράντος όπως είπε. Και κακούς και δεξιούς και αριστερούς και Πασόκ θα βρεις παντού. Παντού θα βρεις. Παντού. Έτσι τα έχει κάνει ο Θεούλης ανακατεμένος. Άκουτα. Τι ωραία να το θείο μου το ράφτη ρε, τον ήξερες. Ούτσενα. Ναι. Το ράφτη εκεί στα Ούτσενα. Ναι, 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 ναι. Τον ξέρεις. Τον ήξερα. Τον Ευκλήδη. Άκουε. Βρωμάει ρε τσίνο, δεμέστηκα. Την πόλιο κάμπνα γουρλωμένα μάτια. Λευκές κάλτσες ποταρίλα και νοστρίδι. Αυτούς τους αναστεναγλούς. Για σουτζουκάκια στο τέσσερα με μπούκελο. Καταλαλητές τους. Γεια σου ρε, γεια σου ρε, γεια σου ρε, γεια σου ρε, γεια σου ρε. Κλείστε τον, κλείστε τον, κλείστε τον. Για να τους δώσεις τα Κομνηνά, θα σε βρούμε εκεί. Ούτε και στον άπαρο. Αφού το θέλεις κατσίνε. Σόμπα έχει σπάσει το μπουρί. Ένα είδωλο ρε το χάνεις. Για να καλημέρα. Έλα φίλε ναι. Λέγε. Χαίρετε. Χαίρετε ναι. Αντιχαίρετε. Έλα. Λοιπόν, ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τάσο. Έλα, Σάρατο, συγγνώμη. Έλα, έλα, αγαπητέ Κυρτάσου που εχθές σε στεναχώρησε ο Χιλιτίδης. Θα τον αναλύσουμε και τον Χιλιτίδη. Λοιπόν. Σάρατο, εσένα ήθελα. Το μικρό σου είναι. Σάρατο, είναι επίθετο. Γιώργος είναι το μικρό μου. Α, Γιώργος. Ναι. Λοιπόν, και ο Σάρατο είναι ο Γιώργος. Ναι.
Πες με το Μακεδονικό, έχει σχέση, ε? Ναι. Είναι ένα στου 30 φιλάθλους του Μακεδονικού. Δεν πέθανε ακόμα. Είχα κάνει, αν θυμόσαστε, τον κύριο Κοψιδά. Είχα κάνει στη διοίκηση του κύριου Κοψιδά καμιά 7-8 χρόνια. Σε δύο χρόνια θα μείνουν καμιά 12. Θα μα πεθάνει. Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπο. Σα ακούω, κύριε Τάσο. Ο Μακεδονικό θα ακούνε. Είναι γάμα εθνική τώρα. Ο Μακεδονικό είναι γάμα εθνική. Τα πάμε καλούτσικα. Είμαστε τέταρτη, πέμπτη. Άρα καλά. Ο Μακεδονικό είναι, εντάξει, ρομαντική παλιά ομάδα. Ήταν τη χωρεμένου του θείου μου. Η ομάδα του. Τέλος πάντων, συμπέρασμα το εξής. Εάν υπάρχει κάποιο που το θεωρεί κάποιο ταλέντο, μπορεί να δοκιμαστεί εκεί πέρα, έχει την ευκαιρία. Έχω την... Για πρόσβαση σε θέλω, για κάποιο παιδί το οποίο δεν έχει. Όχι, αρχίζει να το κάνει. Πόσο χρονών είναι το παιδί? Θα στο φέρω, τον πάρω τηλέφωνο. Αυτό το κετσάκι δεν θέλω να καταλήξει χαμηλότερες κατηγορίες. Το θεωρώ καλή περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα, α κρυθεί. Μπορεί να κάνει λάθος. Τι ομάδα είναι το παιδί? Να πω κάτι. Κάτσε να μιλήσουμε τον άνθρωπο. Πόσο χρόνο είναι το παιδί? 15-17, πόσο είναι? Το παιδί είναι 19 χρονών, είναι 80. Να σας πω. Να κάτι μπούτια για αμυντικό. Να σας πω κάτι. Ο κόκκινος έχει χοντρά μπούτια και συγκέγεται όταν πέφτει. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο. Θεωρεί τα μπούτια να πούμε. Κύριε Τάσο. Είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα και σε μια, μπορώ να πω, κρίσιμη καμπή. Γιατί με δύο ήττες από τέταρτος μπορεί να βρεθεί και όχι. Όχι, δεν θέλω να παίξει. Πέφτουν αυτά. Όχι, θα σας πω. Να τελειώσει με το καλό το πρωτάθλημα, μείνανε λίγες αγωνιστικές και αμέσως μετά θα αρχίσουν τα δοκιμαστικά. Τώρα στην παρούσα φάση το θεωρώ λίγο. Πώς να σας πω. Όχι, γι' αυτό ξεκινάμε από τώρα, ναι. Εγώ τι θα κάνω, μπορώ να αφήσω τηλέφωνο μέσα στο σταθμό κάπου, ε? Ναι, αφήστε το. Θα συνοηθώ εγώ, αλλά το πιθανότερο είναι να μου πούνε, για να μην πω το βέβαιο, ότι να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά το Πάσχα. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Μια βοήθεια στο παιδί, για να όχι βοήθεια για να το σπρώξουμε, για να κρυθεί. Τσατσιλίκια είναι ώρα. Κατάλαβα. Εκπομπής θα κάνουμε. Κώστα, περίμενε να μιλήσουμε λίγο με τον άνθρωπο. Τσατσιλίκια. Λοιπόν, οπωσδήποτε... Θα σας βοηθήσω. Να βοηθήσω, δεν είναι σαν τη λέξη. Είναι ωραίο σέρα. Άκου εμένα, ρε φίλε. Σταμάτα να μιλήσω. Το να δώσουμε το παιδί, ρε φίλε. Άσο το βγάλουν κάρτα τώρα, ναι. Το παιδί για αυτό το λέω και φανέρα, δεν θα το βοηθήσει κανένας. Ναι. Ευκαιρία να του δοθεί, να δοκιμαστεί, αν δεν μετά είναι καλό. Μετά το Πάσχα, να σας πω, μετά το, σχεδόν τελειώνει το πρωτάθλημα. Μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι τώρα. Γιατί τώρα και οι προπονητές και όλοι. Ένα πρόβλημα, δεν βιαζόμαστε. Εντάξει. Γιώργο, να πάρω, αν λιγούζω αυτό το τηλέφωνο, θα μου το δώσουν, ναι, αν πω ποιος είμαι. Ας το δώσει ο Γιάννης ο Χιλιτίδης, ας το δώσει το τηλέφωνο μου. Ωραία. Όταν τελειώσεις, φιλαράκι μου, τώρα και τελειώσεις αυτά που έχεις να πεις στον αέρα, μην κλείσεις, θα σε πάρω εγώ να μου δώσεις το τηλέφωνο σου. Και θα σας δώσει και το δικό μου. Και μπορούμε και έξω να βρεθούμε να πιούμε και ένα καφέ, γιατί μου είστε ιδιαίτερα συμπαθείς. Κάνουμε κανένα μανατζερικό, βγάλουμε. Για το χθεσινό το θέμα που έγινε. Εμένα δεν μ' άρεσε το Χιλιτίδη. Εντάξει. Θες να ακούς Χιλιτίδη, χωρίς να κινδυνεύω να με κλείσει ό,τι ώρα θέλεις. Εγώ ακούω, φίλε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί με έκλεισε χτες και μιλούσες, γιατί πες κάτι. Δεν σε έκλεισα και μιλούσα. Εγώ δεν έχω ακουστικά αυτή τη στιγμή. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάς, εγώ δεν σε ακούω. Δεν έχω ακουστικά τώρα αυτή τη στιγμή. Σε έκλεισα για κάτι το οποίο συνέβη. Όχι, θα σου πω τι έγινε και θέλω να ακουστεί αυτό για να προσέχετε μερικά. Για πάμε λιγάκι να με ακούσεις. Και αν φταίω, θα σου ζητήσω και συγγνώμη. Να με ακούσεις ή πρώτα. Σ' ακούω. Λέω μια κουβέντα η οποία ήταν πολύ ελαφριά. Με κλείνεις, για μένα κακός, για σένα καλός. Άποψή σου, για μένα άκομψε, θα μπορούσε να πεις. Κύριε, προσέξτε, τις εκφράσεις σας λίγο πιο καλές, θα έλεγα οκ. Okay. Με κλείνεις, είχα μια πολύ ωραία ζήτηση, ανάλυση για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, διαφορετική από τις άλλες. Τέλος πάντων, ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Και τι κάνεις, για να το χειρότερο. Ενώ λοιπόν εγώ μιλάω, σου λέω το εξής, να δώσω τηλέφωνο και το όνομά μου. Και μου λέει, σε κλείνω τώρα και κάνεις το χειρότερο που θα κάνει ένας άντρας. Και αρχίζει να μου τη λες, να ακούς το ραδιόφωνο, χωρίς να μπορώ να μιλήσω. Συγγνώμη, τώρα έχω βάλει ακουστικά και σε ακούω. Το χειρότερο που παρακάνει ένας άντρας, αυτό είναι φυσικά για μένα. Πάρ' το πίσω τώρα αυτή τη στιγμή γιατί θα σε ξανακλείσω. Το άντρας, άμα γουστάρεις, έλα να συναντηθούμε από κοντά να μου πεις ποιος είναι πιο άντρας. Και δεν μιλάω για μπράτσα, εντάξει. Εγώ έρχομαι για το ραδιόφωνο, δεν έχω κανένα. Έλα να μιλήσουμε από κοντά. Δεν θα μου λες εμένα αυτό που μπορεί να κάνει ένας άντρας. Πρόσεξε, το κάνεις όμως. Καλά έκανα και στο έκανα, φίλε. Γιατί αυτό που είπες δεν ήταν σωστό. Και όταν με πήρες τηλέφωνο μετά, αντί να πεις ναι, εντάξει παιδιά, έκανα μια λακαμία. Αντί να το πεις αυτό το πράγμα, με έριξες μορφή ότι σε έκλεισα χωρίς να φταίς.
Λάθος είσαι φιλαράκι, με συγχωρείς. Η άποψη είπα και εσύ με ξανακλείς. Η άποψη δικιά σου είναι δεκτή, η δικιά μου η άποψη είναι αυτή που είναι του ραδιοφώνου. Το ιερότερο που έκανε. Εντάξει. Ήταν ότι με έκλεισε τη δεύτερη φορά χωρίς να πω κάτι άσχημο και άρχισε να με κατακρίνει. Σε έκλεισα τη δεύτερη φορά, παλικάρι μου, ξέρεις γιατί μου ρίξες μορφή. Επειδή έχεις φυσικά θα ρίξεις. Μου ρίξες μορφή επάνω μου. Είπες μια κουβέντα η οποία δεν ήταν σωστή. Εν θα με ρίξεις και μορφή, γιατί αρχίζει, συγγνώμη ρε. Πλάκα με κάνετε, μωρέ. Πού μιλάτε, ρε, στο ραδιόφωνο μιλάτε. Στα καφενεία τη γειτονιά σα μιλάτε. Ο φασίστας, ποιος είσαι εσύ που θα πει. Αυτό που γουστάρω, ρε φίλε, είμαι εγώ. Σε έβρεσα. Έβρεσε, όχι εμένα. Κατάλαβε τι είπε την περασμένη φορά που σε έκλεισα. Τι είπα, δεν πες μου, τι είπα. Όχι, εσύ ξέρει. Ξέρω πολύ καλά τι είπα εγώ. Ωραία, πες του τώρα ξανά στον αέρα, να σου πω τι είπε. Για την πρώτη φορά λες. Ναι, την πρώτη φορά που σε έκλεισα, πες μου. Την πρώτη φορά είπα, ναι, τη λέξη κουράδα. Ακριβώς. Είναι σωστό. Δηλαδή εγώ αν μιλάμε στον αέρα και σε πω είσαι κουράδα, δεν θα παρεξηγηθείς. Δεν είπα είσαι κουράδα σένα. Όχι σε μένα. Εκεί που απευθύνθηκες, εγώ έπρεπε να σε κλείσω πρώτον. Για να προστατεύσω το ραδιόφωνο και να προστατεύσω και σένα. Γιατί αν με πάρει εμένα εισαγγελέας και μου πει η τάδε ώρα ποιος μίλησε, θα έρθει να πάρει το τηλέφωνο σου, φιλαράκι, αυτόν που έβρισες. Θα δώσω το τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να το δώσεις, φίλε. Λοιπόν, εγώ όπως προστατεύω το Ραπτόπουλο, όπως προστατεύω το Ραπτόπουλο, προστατεύω και σένα. Εγώ έτσι γουστάρω, ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτή είναι η δουλειά μου σαν Νικολύπτης. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα. Εντάξει. Το δεύτερο πιο πολύ. Το δεύτερο ήταν γιατί δεν βγήκες. Ενώ έκανες μια βλακεία, βγήκες και μου λες ότι μου τη λες από πάνω ότι γιατί σε έκλεισα. Κατά την άποψή σου έκανα βλακεία. Για μένα έκανες εσύ βλακεία από αυτό που με έκανες. Λοιπόν, φιλαράκι, άντε τον πούλο και σ' άλλη αμμουδιά. Τώρα σε ξανακλίνω γιατί σε γουστάρω εγώ. Και άμα δεν γουστάρεις, πάρε τον Αδρόνη τηλέφωνο να με απολύσει. Πάει μεταγραφή στο Μακεδονικό. Εντάξει. Καλά. Λοιπόν, εγώ λέει ένας φίλος το Μάρτιο θα πάω να... Δεν φταίει κανένας από το που λεφτές εσύ. Εγώ πάλι γιατί φταίω. Γιατί γυρνάς και μιλάς και λες πράγματα τα οποία εγώ είμαι υποχρεωμένος να κλείσω τον κόσμο. Αλλά επειδή όμως εσύ, όταν τα λες, δεν κλείνω εσένα, ναι, και λέω άλλος γιατί, ρε φίλε, το Ραπτόπουλο δεν το κλείνεις. Δηλαδή, γιατί ο Ραπτόπουλος βγαίνει επώνυμα, ναι, και αυτός βγαίνει ανώνυμα, γι' αυτό δεν το κλείνω. Ναι, αυτό, τι, εγώ γιατί φταίω. Εσύ φταίς όμως. Γιατί εσύ μπορείς να πεις τη λέξη κουράδα, ενώ το φίλο τον έκλεισα για τη λέξη κουράδα. Εγώ είμαι ευγενής και. Τι είσαι εσύ? Καμιά φορά θα. Τι είσαι εσύ? Ευγενέστατος. Καλά, θα σου έλεγα τι είσαι τώρα, αλλά μην το πω γιατί δεν μπορώ. Όλοι. Θα πρέπει να κόψω τον εαυτό μου μετά. Καλά τώρα, ακούστηκε αυτή η λέξη 12 φορές τώρα. Από... Εγώ τουλάχιστον ο Φουκαράς, αν την πω μία. Φουκαράς είσαι εσύ? Τι, μ' άκουσες εμένα να βρίζω. Εγώ εσένα να ακούσω να βρίζεις. Ο καημένος ο κόκκινος το ξέρει. Εγώ το Μάρτιο θα πάω ξανά να πολεμήσω με τους Κούρδους. Έχεις, λέει, τάντερα, λέει κάτι άλλο, μια κακιά λέξη, να έρθεις. Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Εγώ βγάζω λεφτά από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, κάνω διαφημίσεις. Για ποιο λόγο να πάω να γίνω μισθοφόρος με τους Κούρδους? Εσύ προφανώς πας και παίρνεις λεφτά για να πολεμάς. Αυτή είναι η δουλειά σου. Αν δεν είχα δουλειά, ας πούμε, και ήθελα να πολεμήσω, μπορεί να πήγαινα κι εγώ να πολεμήσω με τους Κούρδους, με τους Σουμέριους, με τους Ασσύριους, με τους Λακεδαιμόνιους κτλ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Το απαντάω του φίλου που θα πάει να πολεμήσει με τους Κούρδους. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς. Τι κάνεις, Κωστή? Μια χαρά, εσύ τι κάνεις? Security Ολυμπιακός. Α, είσαι και security και Ολυμπιακός. Ναι, είμαι, ρε Κωστή. Δεν μου έλεγε, Κωστή. Ναι. Θα με ακούσει λίγο προσεκτικά, να ακούσει και ο Σαράντος. Σε ακούω προσεκτικά, να ακούσει και ο Σαράντος. Άμα σε πλακώσω 15 άτομα. Εμένα. Βλάβια. Δεν θα σε κάνω το λούμι στο ξύλο. Μπαούλο και δύο και τρεις μπορεί να με κάνουν. Ναι, έτσι ακριβώς 15 ομάδες κάνουν μπαούλο. Το Ολυμπιακό. Και είναι αυτό τώρα προσκλάψα να πούμε? Όχι, ο Ολυμπιακός αποτραβήχτηκε από το ποτάθλημα, τώρα τελείωσε. Δεν μπορείς να το πάρει, τι αποτραβήχτηκε? Γιατί ακούω τόσο όλη μέρα και κάθε μέρα ακούω το πάγο θα πάρει το ποτάθλημα. Λογαριάζω λίγο στο ξενοδόχο. Αφού έχουν την δίπλα την ΑΕΚ. Τι θα κάνουμε την ΑΕΚ στην Τούμπα? Τι θα κάνουμε τον Ολυμπιακό? Θα τα πάρουν και τα δύο παιχνίδια. Είπαμε ότι είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ και δεν βγάλαμε απ' έξω την ΑΕΚ. Εγώ τουλάχιστον αυτή τη γνώμη έχω. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη γνώμη έχω. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Να σου κάνω μια ερώτηση. Και η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα όμως. Να σου κάνω μια ερώτηση. Λέγε, ρε Κωστή. Είσαι Βόρειο-Ελλαδίτης Ολυμπιακός ή παίρνεις από κάτω? Βέβαια, ο Σαράντος ξέρει, μία από τη Λάκα είναι. Επώνυμα μιλάω. Είχαμε ξαναμιλήσει. Είναι στις Παλιές. Είχαμε ξαναμιλήσει και παλιά με Σαράντο. Μετά τα Γενιτσά. Άρα είσαι Βόρειο-Ελλαδίτης Ολυμπιακός. Ερώτηση.
Εγώ λέω ότι το πρωτάθλημα φέτος το χάνεις. Πολύ ωραία. Η ερώτησή μου είναι απλή και καθαρή. Όχι, το χάνεις, το έχει χάσει τελείως. Ωραία. Ποιος θα ήθελες να το πάρει, η καλύτερη ομάδα. Δεν σ' άκουσα. Ποιος η καλύτερη ομάδα. Ποια είπε. Δεν σ' άκουσα, ρε φίλε. Ποιος θες να το πάρει. Η καλύτερη ομάδα ήταν να το πάρει. Ποια είναι. Αυτή τη στιγμή είναι ο Πάου και η ΑΚΕ δυο μαζί. Εσύ ποια θες να το πάρει. Η καλύτερη είπα. Ποια είναι. Και οι δυο καλές είναι. Άντε να... Οι δυο καλές είναι. Τι πιάνε ρε Κωστή. Στα σημεία, στα σημεία που λέμε. Εμείς έχει διαφορά ένα βαθμό, δύο βαθμούς από την άλλη τώρα. Ρε φίλε φελός είσαι. Μιλές έτσι μου συμπατριώτη μου. Εκεί το βουνό ο αέρας απάνω έχει. Ωραίος είναι, ωραίος. Αραιό οξυγόνο έχει. Άντε. Ελληνικά μιλάω. Ποια από τις δυο ομάδες. Ποια αν το πάρει θα στεναχωρεθεί. Καμία δεν θέλει. Εγώ δεν θα στεναχωρηθώ. Εγώ στεναχωρώ και επειδή ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω τώρα. Ή ο Πάοκ ή η Άκη να το πάρει για μένα ένα και το ίδιο. Είναι αλλά να το πάρει καλύτερη. Δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν με νοιάζει αλλά να το πάρει καλύτερη. Ποια είναι η καλύτερη. Ποια είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Η καλύτερη επίδεση έχει η ΑΕΚ για μένα. Ποια καλύτερη ομάδα ποια είναι. Η ΑΕΚ είναι από το Πάοκ, ναι. Άρα θες να το πάρει η ΑΕΚ. Μα καλύτερα θα το πάρει η ΑΕΚ. Ρε φίλε, πραγματικά. Πολύ ποδεστά ήταν να μας έβγαλες μέχρι να μας πεις ποια ομάδα. Κάτι να πω κάτι και για το Σαράντο. Σαράντο. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Για το Σαλαλετήρι από τη Λάγκα να ξέρεις πήγανε τρία αυτοκίνητα από 5 άτομα κάτι. Αυτοκίνητο 15 άτομα. Τι είπατε. Από τη Λάγκα πήγανε κατοικό χωριό. Είναι 15 άτομα πήγανε στο Σαλαλετήρι στην Αθήνα. Μπράβο ρε, μπράβο. Λοιπόν, ένα μικρό χωριό, 15 άτομα στην Αθήνα, μεγάλα εκεί πήγανε. Αν περάσω από εκεί, ποιον θα ζητήσω για να σε βρω, πώς θα σε ζητήσω. Έμα πει το Σικιουριτά, δεν υπάρχει άλλο. Το Σικιουριτά των Ολυμπιακάκια. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει άλλο. Τελευταία ερώτηση. Έχει μια ταβέρνα καλή εκεί και μια ταβέρνα εκεί καλή κάτω. Έχει, ναι, και έχω δύο ταβέρνε καλέ και βλάκε τι έχουν. Τελευταία ερώτηση. Πάνω μία είναι μέσα στον δρόμο και μία είναι μέσα στο χωριό. Σαράντο. Θα σε βρω, θα σε βρω. Τελευταία ερώτηση. Σαράντο. Θέλω τώρα ένα τραγούδι. Έτσι μια. Μια στάγκινα ή μια γκάιντα, αν μπορείς να τη βάλεις θα με ευχαριστήσει τόσο ερώτηση, πολύ. Φίλε. Γκάιντα. Φίλε. Γκάιντα, ναι. Φίλε. Φίλε. Ερώτηση. Την ακούνε πολλοί πατριώτες στο Θοδωράκι και στη Λάκα. Έγινε, έγινε. Και το και το τόπο την ακούνε. Ερώτηση. Ερώτηση να σε κάνω φίλε. Πατριώτες. Στο Σάκας, να. Άλλο, άλλο. Σάκας γκάιντα. Ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Στο γυναίκα το Χρήστο αφιέρωση. Ας άκουσε την γκάιντα ο άνθρωπος. Να ζήσει η Μακεδονία. Φίλε. Κλείς τον αρε Γιάννη. Καρκίνο θα με βγάλει αυτός. Πάμε στον επόμενο. 10 λεπτά το ρωτάω αν είναι Πόντιος, Βλάχος κτλ. Το ταγάρι, το λιμοτάγαρο με μέσον βρήκε δουλειά εκεί πέρα. Γιατί ρε χαρακτηρίζει έτσι. Το λιμοτάγαρο. Τους συμπατριώτες μου. Έτσι είναι οι συμπατριώτες. Ναι, ρε το Μάρι, γιατί τους χαρακτηρίζει έτσι. Δηλαδή, λιμοτάγαρα, ταγάρια. Σε ποιο ύψος είναι αυτό το χωριό. Είναι μια 700 μέτρα, 800. Είναι λυπή το οξυγόνο εκεί. Ναι, ναι. Το μυαλό δεν έχει. Ναι, ναι. Το μυαλό όλο το έχει εσύ. Επάντως από αυτόν το φελό περισσότερο. Έλα, φίλε, ναι. Ήθελα να αναφερθώ σχετικά με το διαπληκτισμό. Δεν ακούμε. Σε γυναίκα μιλάς πριν την κάνεις ερωτική υπόθεση. Ήθελα να αναφερθώ σχετικά με το διαπληκτισμό που έγινε πιο πριν. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Είπε ο Γιάννης ο Χιλιτίδης ότι αναγκάστηκε να κλείσει τον ακροατή γιατί η λέξη είναι κολάσιμη. Που είπε τέλος πάντων. Ναι. Και που είπε και χθες. Ήθελα, θα κάνω τώρα και λίγο το σύνηγορο του διαβόλου. Ο διάβολος ποιος είναι. Εντός, κατάλαβα τρόπο σου λέγει ρε παιδί μου, σύνδεγος διαβόλου. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, βρε Γιάννη, και εσύ τόσες φορές έχεις πει την πιο συνηθισμένη ελληνική βρισιά και δεν έχεις κάνει καραμέλα. Αυτό λέει ο Γιάννης, είναι επώνυμος, αυτό λέει. Αυτό είπα ρε φιλαράκι. Ότι εγώ είμαι ο Γιάννης ο Χιλιτίδης και είμαι πόνιμος. Και αν θα έρθει από το Σουρού να με βρήσει κάποιος και να μου πει για τη λέξη λακαμάς που έχουμε συνηθίσει να μιλάμε, έτσι. Αυτή δεν εννοείς τη λέξη που λέω συνέχεια. Ναι, ναι. Μπράβο. Εάν θα έρθει κατά το Σουρού να με πιάσει, θα έρθει να πιάσει εμένα. Επώνυμος είμαι. Δηλαδή, επώνυμο. Όλοι επώνυμοι είμαστε τώρα. Τρίκες κατσαρές, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι έχω ονοματεπώνυμα αυτή τη στιγμή. Βγαίνω στον αέρα με το ονοματεπώνυμό μου. Ο φίλος, τώρα αυτή τη στιγμή και ο Ραπτόπουλος, αυτά που είπε προηγουμένως για το φίλο επάνω είναι μηνύσιμα.
Εγώ έχω αρχίσει να του κάνω παντομίμες από εδώ πέρα μέσα. Σταμάτα, κάνε, ράνε, αλλά αυτός είναι. Είναι τα ρίχνει. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, είτε. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν κάποιος. Άκουσα να σου πω ένα πράγμα. Άκουσα να σου πω κάτι. Τόπλε. Είπε προηγουμένως κάποιες εκφράσεις για τον φίλο. Αυτό είναι πάνω από το βουνό. Μπράβο. Εάν όμως βγει κάποιος και πει λιμοτάγαρο κάποιον, εγώ είμαι υποχρεωμένος να τον κόψω. Και θα βγει ο άλλος. Όντως με το δίκιο του θα μου πει κάτσε ρε Κυλιτίδη. Γιατί κόβεις εμένα και δεν κόβεις τον Ραπτόπουλο που λέει λιμοτάγαρο. Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά. Ρε φίλε, άσε τώρα τι σημαίνει και τι κάνει. Και εσύ φώναζες και έλεγες ότι ο Αμβρόσιος είπε για καρκίνο ενώ είπε για να βγάλετε, ξέρω και εγώ πώς το βγάλω, τύπο στο στομάχι και σε έκανε μήνες του σουρού. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον Παπινιώτη, θα πάμε. Συνέχισε φίλε μου λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να τελειώσει αυτό το θέμα, θα ζητήσω συγγνώμη εγώ από το φίλο. Ναι, ναι. Αλλά το θέμα ξέρεις που με πείραξε εμένα εχθές. Ότι με έριξε μορφή. Είπε τη λέξη αυτή που είπε. Καταλαβες. Και μετά βγαίνει κάτι να πει εντάξει ρε παιδιά, είπα και εγώ μια βλακεία. Συγγνώμη, πάμε παρακάτω. Με έριξε μορφή και εξακολουθεί να μου τη ρίχνει σήμερα. Ξέρεις. Αυτό με πείραξε εμένα. Ξέρεις γιατί. Δεν μιλάω σε έναν φίλο, μιλάω με τον ακροατή αυτή τη στιγμή. Συνέχισε, παλικάρι μου. Ανεξάρτητα βέβαια από αυτό, είτε κάποιος πει επώνυμα είτε ανώνυμα, ναι. Το εσουρού θα το ρίξει το πρόστιμο, έτσι. Κοίταξε, αναλόγως. Εγώ θα πρέπει να ψάξω να το βρω μετά. Εάν βγω στον αέρα και ψάξω να το βρω, αυτός θα εξαφανιστεί. Ενώ εμένα θα με βρουν κατευθείαν και την άλλη μέρα θα μου έρθει κλείσει σπίτι. Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά μας. Όχι, θα έρθει στον Ανδρώνη και ο Ανδρώνης θα μου τη στείλει σε μένα. Εγώ θα την πληρώσω. Την πληρώσει ο Ανδρώνης. Κάνεις λάθος, φίλε. Εδώ είναι η πλάκα. Όχι, έχεις να μου πεις κάτι άλλο, φίλε. Παλικάρι μου, να είσαι καλά, φιλιά. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Δεν μ' αρέσουν οι κουβέντες. Πάμε στον προτελευταίο, παρακαλώ. Ναι, Γιάννη. Έλα, φίλε, ακούω. Γιάννη, πήρα προηγουμένως τηλέφωνο. Ναι. Τον έχεις δίπλα το Κωστή. Απέναντι μου είναι, ναι. Με έθιξε προηγουμένως. Εγώ για να πάρω την πιστοποίηση σε Securitas, έδωσα εξετάσεις. Α, έλα, το περίοδο σε Securitas, νωρίς. 500 άτομα δώσαμε εξετάσεις και περάσαμε με την αξία μας, όχι με μέσο που είπε ο Κωστής. Είπες, εσύ εγώ λέω με μέσο. Ζήτα συγγνώμη το παλικάρι, ζήτα το συγγνώμη. Μα σε ρωτάω 10 φορές. Μια φορά, ρε. Δεν μα θες να ακούς. Ζήτα συγγνώμη. Δεν ζητάω. Δεν ζητάω. 40 είναι πράγματα αυτά που λέει αυτό. 500 άτομα δώσαμε και πήραμε την πιστοποίηση. Έχει το ακαταλόγιστο. Εάν βγει. Φίλε, εάν βγει τώρα αυτή τη στιγμή και πει κάποιο, οποιοδήποτε μιλήσει και πει για ένα ποδοσφαιριστή τον πύλη Μοτάγαρο. Αυτό είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει πρόβλημα στο ραδιόφωνο. Έλα ρε εδώ κουφοντίνα σε έφαγε τους άλλους και τον έφαγε. Εδώ δες τον τώρα. Ρε, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει κουφοντίνα. Με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ, εγώ και το ραδιόφωνο και οι φίλοι που μιλάνε. Τι να το πεις ρε Γιάννη τώρα, τι να το πεις. Αυτή είναι η πλάκα. Γι' αυτό και μάλωσα με το φίλο προηγουμένως. Μάλωσα. Σε εισαγωγικά η λέξη μάλωσα, έτσι. Μια ερώτηση να σου κάνω. Δηλαδή η λέξη αυτή που είπε δεν είναι σωστή λέξη. Ο Ραπτόπουλος την έχει ψωμοτήρι. Αυτή είναι η πλάκα. Είσαι ρε Κώτα. Κάνε μου μήνυση, σου είπα κότε. Ο ένας μετά τον άλλον αντιεπικοινωνιακή. Νομίζω ότι για να πάτε με γυναίκα πρέπει να στείλετε φαξ. Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε. Όχι φίλε, εγώ στέλνω μήνυμα σε email. Θέλω να ρωτήσω τον φίλο που είναι Securitas. Φίλε, ναι. Είσαι πόντιος. Όχι, βλάχος είμαι. Χειρότερο. Ορίστε. Γιατί είναι χειρότερο. Έλα ρε πατρίδα, άστο, δεν πειράζει. Θα ήθελε να είσαι βλάχος κι εσύ. Δεν παίρνει στροφή το μυαλό. Δεν εγώ δεν παίρνω στροφή, 400 τα έχω. Εσύ άμα τα έχεις 400. Άντε, μη φύγεσαι. 400 πρέπει να αυτοκτονήσουν. Λυπάμαι για σένα, Κωστή. Και εγώ λυπάμαι για σένα. Θα τα πούμε από κοντά, πατρίδα. Θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά. Δεν σας μπορώ, ρε. Η πλάκα ξέρεις ποια έγινε τώρα με την κουβέντα αυτήν. Ναι. Δεν μου πήρε ο φίλος τηλέφωνο να μου δώσει το τηλέφωνο του να το δώσω στο 40. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, Τερβίση. Άκουσε με λίγο. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάρε με εκτός αέρα, μην πατά στο 3. Πάρε με τώρα εκτός αέρα. Να μου δώσει το τηλέφωνο να το δώσω στο 40. Για το παλικαράκι πρέπει να πάει. Από το χωριό του Σαράντου. Και ένας αντιεπικοινωνιακός παοξής. Νευρίασαν το Χιλιτίδη, μου πηδήξατε ένα τέταρτο την εκπομπή. Αν καταλάβατε καλά. Μόνο σου την πηδήξατε την εκπομπή. Στο τελευταίο. Γιατί είστε αντιεπικοινωνιακοί. Ωραία, εντάξει. Ενώ εσύ είσαι επικοινωνιακός. Αχ, αγόρι μου. Αχ, αγόρι μου. Με γαλλικά και πιάνω. Αχ, αγόρι μου. Με τι μεγάλωσε, με τι μεγάλωσε, Σαράντο. Με γαλλικά και πιάνο. Όχι, με ισπανικά και κλαρίνο μεγάλος αυτός. Με κουράσατε, πάμε στο τελευταίο. Με κουράσατε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Δυο βόδια βγήκανε και μου καλάσατε την εκπομπή. Βόδιση και φαίνεσαι. Βόδιση. Βόδιση. Συγγνώμη, τον βόδισε με αναπηρία στους ακροατές. Στους ακροατές, φίλε. Είσαι λάθος, φίλε. Πάμε. Είσαι λάθος. Λοιπόν, από εξωτική εγώ, Αλέξανδρος. Παοξής. Λοιπόν, θέλω να πω τον Αεξή.
Γεωργαλής, ξάδερφος, το έχουμε πάθει. Γεωργαλής, ξάδερφος του Γκάλη. Τι αμαρτίες έχω κάνει. Πέστε μου τι αμαρτίες, εδώ τις πληρωθώ. Φεύγω. Παίρνω 300 ευρώ το μήνα από πρόνοια. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Θέλω να πω τον Γκάλη ότι είναι μεγάλος αθλητής. Αν υπάρχει δηλαδή, σώσε με. Σπανούλη τον Γάβρο που είναι και αυτός ο καλός αθλητής. Σώσε με. Αϊ θαράπη μου, αϊ μηνά μου, αϊ λευτέρη μου. Σώσε με.